Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση και ο Κυριάκος Τωμαίδης. Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου. Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους. Έγκης του ΠΑΟΚ με το ΜΕΙΤΕ είναι στο δρόμο της επιστροφής. Συμφωνείτε ναι ή όχι? Instagram stories Μετρόπολης 955. Και ο Τάισον πάνω στην μπάλα μαζί με τον Μουρκ φεύγει ο Ντεσπότοφ. ΠΑΟΚ πήρε ενέργεια και από το ΜΕΙΤΕ μετά το 20-25 πάση περιοχή. Μουρκ εκτελεί, δεν είναι τόσο καλό. Η μπάλα πάντως θα φτάσει στο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος επαναφέρει. Γκολ! Σέντρα σουτ, ΜΕΙΤΕ. Ανοίγει λογαριασμό ο Γάλλος, ο ΠΑΟΚ στο 49. Σε αυτή τη φάση κάνει τα γκολ του 2. Είχαμε μια σέντρα, η μπάλα πήρε ύψος με το κεφάλι προς τα πίσω. ΜΕΙΤΕ πραγματικά δεν ξέρω αν ήθελε να βγάλει σέντρα ή να κάνει αυτό το ψιλοκρεμαστό για να γελά και να διασκεδάζει και να κρύβει το πρόσωπό του. Μάλλον θέλει να πει στην παίκτες του ότι δεν το ήθελε. Θα το ρωτήσουμε λίγο αργότερα. Η ουσία είναι πάντως μία. ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 2-0. Λοιπόν, στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955, εκεί βρίσκεται τον γκάλωπ για σας, αν συμφωνείτε με την επιστροφή του ΜΕΙΤΕ
Είναι αυτό που λένε κάλιο αργά, πάρα ποτέ. Ο Λουτσέσκου τον θέλει, ο ΠΑΟΚ επαναπροσεγγίζει, ο παίκτης βάζει νερό στο κρασί του. Όλα δείχνουν ότι ερχόμαστε κοντά. Τι λέτε εσείς, αυτό είναι το ερώτημα. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Καμπανάκι αυτή την ώρα, μπαίνουμε στο έχουμε μπει στο τελευταίο χιλιόμετρο, 20.000 μέτρα Βάδιν, με Ντρισμπιώτη Αντιγόνη, η οποία είναι εκεί. Βέβαια δεν είμαι στην πρώτη τριάδα όπως βλέπω, είναι πίσω οι αθλήτριες, οι οποίες είναι εξουθενωμένες στο τελευταίο ντεμαράζ, το καμπανάκι που έχει ηχήσει. Η Μαρία Πέρες η Ισπανή είναι στη δεύτερη θέση. Δώσε μου λίγο να δω τι γίνεται με Ντρισμπιώτη, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ. Και η Montag. Είναι ξεκάθαρα τα τρία μετάλλια. Αρκετά πιο πίσω οι υπόλοιπες, τέταρτη, πέμπτη θέση. Young. Έχοντας κρατήσει τη διαφορά της από την δεύτερη πέρε. Κινέζικες σημαίες ανεμίζουν. Εδώ στο Τροκαντερό. Να και η Montag. Μία ώρα 25. Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό ρεκόρ πλέον. Ήτανε μία ώρα 25-16. Είναι έτοιμοι, περιμένουν την πρώτη αθλήτρια. Εδώ οι διοργανωτές. Είναι η αθλήτρια που βλέπουμε, η Κινέζα. Τζία Γιου Γιάνγκ από την Κίνα. Τελευταία μέτρα πριν τον τερματισμό. Την βλέπετε. Η Κίνα το χρυσό μετάλλιο στις γυναίκες. Η Γιάνγκ με 1 ώρα 25.54 θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Σπουδαία στιγμή για την αθλήτρια. Και οι πανηγυρισμοί, οι αγκαλιές. Η Πέρε θα τερματίσει τώρα στη δεύτερη θέση. Ένα ακόμη μετάλλιο για την Ισπανία. Και η Montag. Ολοκληρώθηκε η τριάδα. Με 25 δευτερόλεπτα η διαφορά της Πέρεθ από την Young. Λοιπόν, Young, Πέρεθ, Montag. Περιμέναμε εδώ να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ντρισμπιώτη. Ήταν τα 20.000 μέτρα Βάδιν. Η Αντιγόνη δεν τα κατάφερε. 6 χιλιόμετρα πριν τον τέλος την είχαμε εντοπίσει 19η. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω που έχει πλασαριστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν βρίσκεται στα μετάλλια. Young, Πέρεθ, Montag. Κίνα, Ισπανία και Αυστραλία είναι οι χώρες οι οποίες παίρνουν την πρώτη θέση, τις τρεις πρώτες θέσεις στα 20.000 μέτρα Βάδιν. Περισσότερα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τι κάνουμε σε λίγο από την κυρία Παναγιώτα Χαλκιά. Πάμε γρήγορα στον ΠΑΟΚ. Γιώργος Καστάνης στο δρόμο της επιστροφής είναι στην γραμμή να μας δώσει λίγο την επόμενη μέρα, η πρόκριση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπάνια Λούκα, και σας έχω και μια είδηση σε λίγο που δείχνει έναν παροξισμό. Γιώργα, ρε, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνουμε? Σ' ακούω πάρα πολύ καθαρά. Χαίρομαι γι' αυτό. Ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, κοίτα, είμαστε καταρχήν στα Σκόπια. Ναι. Έχουμε περάσει τα σύνορα των Σκοπίων. Και σε λίγο θα αρχίσει κάτω το δόσμα για τα σύνορα προς την Ελλάδα, περίπου 160 χιλιόμετρα που έχουμε. Νορμάλ, επιστρέψαμε, είχε πάρα πολύ κίνηση, έτσι πολύ γρήγορα να σου πω, στην Κροατία, στα σύνορα Κροατίας-Σερβίας, κατά τα άλλα όλα φυσιολογικά. Πάμε σε ερωτήσεις, γιατί είμαι βέβαιος ότι έχουν τεθεί απορίες, έχουν τεθεί ερωτήματα αγωνιστικής φύσεως, στα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε. Έλα, Γιώργο.
Έλα, σ' ακούω. Τώρα είμαστε μια χαρά. Να δώσω εδώ την πληροφορία ότι έχουν εξαφανιστεί τα εισιτήρια για τους φίλους του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι στην Μάλμε. Τρεις θύρες επρόκειτο να φιλοξενήσουν, μάλλον όχι επρόκειτο, πρόκειται να φιλοξενήσουν φίλους του ΠΑΟΚ. Η θύρα 17, η θύρα 37 και η θύρα 38, 10 η ώρα άνοιξε online το σύστημα, 10 και 50 είχαν εξαφανιστεί όλα τα εισιτήρια που προορίζονται για τους φίλους του ΠΑΟΚ σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 22.000 θεατών. Αυτό δείχνει τη δίψα που υπάρχει. Παραλαμβάνω, αυτή τη στιγμή μην μπαίνετε, δεν υπάρχουν εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Σουηδία απέναντι στην Μάλμε. Γιώργο. Αναμενόμενο, Γιώργο, γιατί από χθες το βράδυ, όταν οριστικοποιήθηκε η παρουσία του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είχαμε δεχτεί πολλά μηνύματα φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μας είχαν ενημερώσει ότι είχαν ήδη κλείσει τα αεροπορικά του εισιτήρια και τα ξενοδοχεία για τη Σουηδία και ήθελαν να μάθουν πότε ακριβώς θα μπορούσαν να προμηθευτούν τα εισιτήρια του αγώνα. Εκεί τους είπαμε ότι είχε βγάλει ήδη ανακοίνωση η ΠΑΕ. Όπως συνέβη και το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο, διότι όλο το βράδυ έγινε όλη αυτή η διαδικασία, η προεργασία μάλλον, για τα ηλεκτρονικά φαντάζομαι όπως εξαντλήθηκαν τον ρεκόρ. Αναμενόμενο το γεγονός αυτό της συμπαράστασης των φίλων του ΠΑΟΚ προς την ομάδα στο μάτς της 6ης Αυγούστου, η μέρα του Σωτήρος, μεταμορφώσεις του Σωτήρος, αυτό το βράδυ στην Σουηδία. Δεν έχω κάτι να προσθέσω από αυτό, απλά το μόνο που πρέπει να πω είναι ότι σήμερα πρέπει να δηλωθεί από την ομάδα η ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA για τους αγώνες με τη Μάλμε. Σε αυτή την ευρωπαϊκή λίστα λογικά θα προσθεθούν τα ονόματα του Τισουντάλη και εκτός απρόπτου του Τσαλόφ, σίγουρα του Τισουντάλη, τον οποίο ο Λουσέσκου τον έχει δει στις προπονήσεις. Για τον Τσαλόφ, βέβαια, χθες όταν θέσαμε το ερώτημα, μας είπε ότι θέλει να τον δει και αυτός, αλλά προέρχεται από ένα πρωτάθλημα που ήδη είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις, το αναφέρουμε στο ρωσικό πρωτάθλημα, συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΕΣΕΚΑ Μόσχας, άρα είναι έτοιμος. Το χάσαμε τον Γιώργο. Γιώργο. Καστάνης τέλος. Καστάνης τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας μετέφερε. Η είδηση όμως είναι αυτή που σας έδωσα πριν από λίγο, πως έχουν εξαφανιστεί όλα τα εισιτήρια για το Μάλμε. Λοιπόν, βλέπω πέφτουν μηνύματα, παιδιά. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για την Σουηδία. Έχουν εξαφανιστεί. Μην επιμένετε, μην μπαίνετε στο σύστημα. 10 άνοιξε online το παράθυρο. 11 παρά 10 δεν υπάρχει ή δεν υπήρχε τίποτα. Έχουν όλα εξαφανιστεί. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτά με τον ΠΑΟΚ. Σας δώσαμε την επαναπροσέγγιση με τον ΜΕΤΕ, ο οποίος είναι στο δρόμο της επιστροφής. Σας δώσαμε ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Σουηδία απέναντι στην Μάλμε. Πήραμε μια μικρή γεύση από τον Γιώργο Καστάνη για την επόμενη μέρα της νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπάνια Λούκα 0-1. Ο ΠΑΟΚ προχωράει στο δρόμο για τα αστέρια, έχοντας ήδη δύο νίκες στο ενεργητικό του. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε 7:30 το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Ίντερ Ντεσκάλδε στην Ανδόρα, στη ρεβάνς του 4-3 στην Αθήνα. Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Φιλιππούπολη να κοντράρει την Πότευ στη ρεβάνς του 2-1 στην Αθήνα. Το παιχνίδι αυτό στις 9. Άρα ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9, η ΑΕΚ παίζει 7:30. Καλή επιτυχία και στους δύο. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα για τον Άρη. Εκεί στις μεταγραφές, όλες οι μεταγραφές που γίνονται στον Άρη έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ποιος είναι ο παρονομαστής και αν αυτό το γεγονός από μόνο του προκαλεί μία ανησυχία, θα το δούμε σε λίγο.
Επίσης σε λίγο θα σας δώσουμε δηλώσεις Μούργκ, ο παίκτης του ΠΑΟΚ που σημείωσε τον γκολ στο 25ο λεπτό, θα μας δώσει λίγο αργότερα περισσότερα για το πώς το κατάφερε, τι λέει για την επιτυχία του ΠΑΟΚ, αυτή την πορεία της ομάδας στο δρόμο για τα αστέρια. Λίγο αργότερα η συνέντευξη του Μούργκ εδώ στο Μετρόπολη 95,5. Επειδή θέλω να κερδίσουμε λίγο χρόνο, θέλω να πάμε λίγο αργότερα στο Παρίσι. Έχουμε τον Θόδωρο Τσελίδη, ο οποίος έκανε τη μεγάλη επιτυχία, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 90 κιλά στο τζούντο. Να δώσουμε την θερμή καλησπέρα μας στον προπονητή του, τον Νίκο Ηλιάδη, και λίγο αργότερα θα ακούσουμε και δηλώσεις του Τσελίδη. Ο Νίκος Ηλιάδης, ο οποίος είναι ο πατέρας του Ολυμπιονίκη μας, επίσης το τζούντο του Ηλία Ηλιάδη, και τώρα οδήγησε τον Θόδωρο Τσελίδη στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Καλησπέρα κύριε Ηλιάδη, θερμά συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, γιατί πραγματικά μας κάνατε περήφανους. Ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε να κάνουμε. Η δουλειά μας είναι αυτό, να το κάνουμε, το κάνουμε. Δώστε μου λίγο, μισό λεπτό κύριε Ηλιάδη, δώστε μου λίγο την Τυρισβιώτη. Βαθιά συγκινημένη, είναι η τελευταία μου συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την αρχή, κλαίω δύο μέρες τώρα, δεν μπορώ να συμμαζέψω τα συναισθήματά μου. Αλλά χαίρομαι γιατί είχα μια καλή εμφάνιση. Δεν ξέρω τι καν τι θέση έχω, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη από την επίδοση για τα δεδομένα της χρονιάς. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για σένα. Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Όταν ένας αθλητής έχει προβλήματα με το σώμα του, έχει προβλήματα και με το μυαλό του. Αυτά είναι αλληλένδετα. Προσπαθούσα μία να φτιάξω το κορμί μου, μία να φτιάξω το μυαλό μου. Ήμουν λίγο μπερδεμένη. Στο τέλος βρήκα τα πατήματά μου, μπήκα στη σειρά, δούλεψα μεθοδικά και ήμουν σήμερα, νομίζω, με μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Νομίζω, ακούγοντάς και βλέποντάς, ότι σου αφήνει κάτι γλυκό το Παρίσι. Μου αφήνει κάτι γλυκό όλη μου η εμπειρία μέχρι εδώ. Από μικρό παιδάκι που αγωνίζομαι, δεν έχω καμία στιγμή άσχημη να θυμάμαι. Είχα πάντα μια ανωδική πορεία. Congratulations. Οπότε σίγουρα φεύγω με το κεφάλι πολύ ψηλά. Έχω να θυμάμαι μόνο ωραία πράγματα, φοβερές φιλίες που μένουν για πάντα. Αυτός ο ανταγωνισμός, ο εσωτερικός που βγαίνεις από εδώ και μέσα εις αγκαλιά και έξω εις αγκαλιά. Αυτά τα συναισθήματα μόνο ο αθλητισμός μπορεί να σας τα χαρίσει, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορώ και τα ζω. Να ερμηνεύσουμε λίγο το φεύγω. Φεύγω, είναι φεύγω. Κανονικό. Είμαι δηλαδή πλέον... Είναι τελευταίο σου αγώνας. Είναι η τελευταία μου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε Ολυμπιακούς. Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Αλλά σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η τελευταία μου συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η Αντιγόνη Τρισβιώτη. Ακούσατε με δάκρυα στα μάτια, εμφανώς συγκινημένη. Μιλάει για την τελευταία της συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι αυτό το μεγαλείο του αθλητισμού. Μια πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, στο Βάδιν, να βάζει τα κλάματα μπροστά στην κάμερα όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτή είναι η τελευταία της συμμετοχή. Πίσω στον κύριο Νίκο Ηλιάδη, τον προπονητή του Θόδωρου Τσελίδη, που μας χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα, το χάλκινο μετάλλιο στα 90 κιλά στο τζούντο. Ζητώ συγγνώμη και ευχαριστώ για την κατανόηση, κύριε Ηλιάδη. Μας έκλεισε. Δεν πειράζει. Έπεσε η γραμμή χαλαρά. Κυρία Γκουλιώνη, μπορούμε παρακαλώ πολύ να επιμείνουμε να καλέσουμε τον κύριο Ηλιάδη άλλη μία φορά. Αυτό θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, γιατί τον βγάλαμε τον άνθρωπο, ήταν μέσα από ένα κόμπλεξ που παρακολουθεί αγώνες για να έχει σήμα. Βγήκε έξω για να μας μιλήσει. Πέσαμε πάνω στις αδηλώσεις της Τρισβιώτη. Ήθελα και τα δύο να τα κάνω, και να ακούσετε την Τρισβιώτη και να τον έχουμε και τον κύριο Ηλιάδη. Ακούσαμε την Τρισβιώτη, χάσαμε τον Ηλιάδη. Νομίζω όμως θα τον έχουμε σε λίγο. Έλεγα για το μεγαλείο των Ολυμπιακών Αγώνων, τα δάκρυα των Ελλήνων αθλητών, και όχι μόνο, όλων των αθλητών, όταν καταλαβαίνουν αυτό το.
την άμυλα, την ευγενή άμυλα, την φιλία, την οικουμενικότητα των αγώνων. Αυτό το γίγνεσθε, το Ολυμπιακό γίγνεσθε πραγματικά, το οποίο σκορπά ρίγη συγκίνησης. Έλα για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ωραία. Δεν πειράζει κύριε Αγκουλιώνη. Θα το βρούμε μετά το διάλειμμα τον κύριο Ηλιάδη. Κανένα πρόβλημα. Θα επιμείνουμε λίγο αργότερα. Προσέξτε τώρα ένα πρόβλημα το οποίο ανέκυψε με τους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου δύο γυναίκες αθλήτριες της πυγμαχίας έχουν χρωματοσώματα ανδρών. Και το ερώτημα είναι, ενώ βιολογικά είναι γυναίκες, δηλαδή βιολογικά είναι γυναίκες, έχουν χρωματοσώματα ανδρών. Μπορούν αυτές οι γυναίκες που είναι βιολογικά γυναίκες αλλά έχουν χρωματοσώματα ανδρών να ανταγωνίζονται άλλες γυναίκες? Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, αν έχεις ανδρικά χαρακτηριστικά, μπορείς να παίρνεις μέρος σε αγώνες όπου συμμετέχουν γυναίκες? Τι σημαίνει αυτό? Είναι και τα σημεία των καιρών. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, για να είμαστε ok, ήταν λίγο επεισοδιακό το ξεκίνημα, πιάσαμε όμως την Τρισβιώτη, ακούσαμε για λίγο τον κύριο Λιάη, θα τον εντοπίσουμε λίγο αργότερα, πήρε μια γεύση από την επιστροφή του ΠΑΟΚ με Γιώργο Καστάνη, ακούσατε ταυτόχρονα την είδηση, έχουν σε χρόνο ρεκόρ εξαφανιστεί τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τους φίλους του στην Σουηδία, στο Μάλμε. Πάμε γρήγορα, διαφημίσεις. Δύσκολε συνθήκε λόγω ζέστη και έχοντα βάλει στον αντίπαλο και σε ένα γήπεδο, έχοντα την ελπίδα μέσα ότι μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά ο ίδιο με ένα πολύ όμορφο γκολ ξεκίνησε το παιχνίδι, ο Πάοκ νίκησε. Οπότε στην αρχή μα το για όλα αυτά. Ήταν tough game in difficult conditions with all this heat, with a rival stadium that they have a dream to pass to the next round. But we scored the goal, we managed to win, we took the qualification. So, how do you feel? Yes, this is what you said. In the end, the aim is the most important. We qualify, we go into the next round. It's true, I think it was a tough game. We didn't press today too high. We let them also to play a little bit because, most of the times they play long balls and we don't want to open our compactness. So we stay a little bit, we let them the ball. I think all in all, if you see both games, we deserve to pass and of course we are happy about that. Νομίζω ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη και περισσότερη σημασία είναι το γεγονός ότι προκριθήκαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Κάναμε ένα βήμα, περάσαμε στον επόμενο γύρο. Τώρα, όπως είπατε για το παιχνίδι, ήταν όντως ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν δύσκολες συνθήκες. Ήταν μια ομάδα την οποία ξέραμε ότι θα προσπαθήσει να παίξει με μεγάλες παλιές. Οπότε δεν θέλαμε να μην είμαστε συμπαγείς πίσω. Οπότε τους αφήσαμε λίγο την μπάλα στα πόδια να παίξουν αυτοί, για να διατηρήσουμε εμείς ένα συμπαγές σύνολο πίσω και να τους περιμένουμε, για να μην κινδυνεύσουμε. Αλλά νομίζω ότι αν δούμε τη συνολική εικόνα και των δύο αγώνων, ήμασταν ξεκάθαρα καλύτεροι και πήραμε μια πανάξια πρόκληση. Τώρα μέσα στο Μάλμο. Μια ομάδα που έχει ήδη ρυθμό της χώρας του και σε ένα γήπεδο με συντηρητικό χορτάρι. Είναι κάτι που τους προβληματίζει αυτό? We're going to face Malmö. They are in a full game conditions because they are playing too many official games, about 20. And we're going to play also in an artificial grass. So are these two aspects something that worries you?
for the first game? No, worry me. To be honest, nothing. We know that Malmö is a good team, and we know that the weather there is different. We know that they have a different pitch. We know that they play already some games, but if we speak now about this and try to find excuses, I think this is not the way we want to go there to take a good result and to pass them in Tumba. This is the only target that we have. Όχι, δεν με προβληματίζει, δεν με απασχολεί κάτι. Ξέρουμε τις συνθήκες, ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστικό ρυθμό, ξέρουμε για το συνθετικό χλωροτάπητα, γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά δεν είναι του στυλ μου να προσπαθώ να βρω από τώρα κάποιες δικαιολογίες. Εμείς, ο μοναδικός μας στόχος είναι να πάμε εκεί, να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα, να καταφέρουμε να πάρουμε κάτι θετικό και να γυρίσουμε στην Τούμπα και να πάρουμε την πρόκληση. Είναι μια περίοδος που, όπως λέμε όλοι, πρέπει να γίνει δουλειά. Ανεξάρτητα αν η ομάδα παίζει καλά, πολύ καλά, μέτρια. Ο αντίπαλος, ο επόμενος, θεωρητικά μοιάζει δυσκολότερος από την Μπόρατς. Νιώθει ότι η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί ή θεωρεί ότι είναι σε καλό επίπεδο για να κάνει τη δουλειά και με τη Μάλμε. It's a period of the season that only the result matters. It's qualifications. We can't be too much worried about the performance, but the result is the most important. It seems theoretically at least that Malmö is a little bit stronger team than Borac Banjaluka. So what we have to do in order to be more prepared to play there? I think all over the season the result is the most important and this is what matters. But yes, I think also that Malmö is in general a better team than Banjaluka. What we have to do, let's see. We rest now one day and after we prepare for Malmö, we will find a way tactically and mentally to go there and to try to make a good result. And like I said, all these things what is there is not in our mind. We have to play our game and we need to fight there to take a good result. Νομίζω ότι όλη τη σεζόν το κύριο μέλημα είναι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Από την άλλη τώρα συμφωνούμε ότι η Μάλμε είναι μια πιο δύσκολη ομάδα σε σχέση με την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Θα παλέψουμε, θα ξεκουραστούμε για μια μέρα αύριο. Θα γυρίσουμε στην προετοιμασία μας, θα κάνουμε τα πάντα να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο προετοιμασμένοι μπορούμε για το παιχνίδι που έρχεται στη Σουηδία και θα πάμε εκεί να βρούμε έναν τρόπο, γνωρίζοντας όλες τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε, να βρούμε έναν τρόπο για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ, άμα δει κανείς την 11η που τελείωσε το πρωτάθλημα και αυτή που ξεκινάει τώρα τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δείχνει σαν να μην τελειώσει ποτέ η χρονιά. Πιστεύω ότι είναι αυτό τα σημεία που κάνουν τη διαφορά, η ομοιογένεια, το ότι είναι πιο συμπαγής η ομάδα σχέση με παλαιότερα. More or less, we are the same team like the previous season. We saw the starting 11, it's more or less the same players. So, do you think that this is something good for us, a positive aspect to help us that we have a compact team, same as the previous season? Yeah, I think it's not a bad thing. Last season we take the champion with this team, so I think it's okay. But always in the beginning of the season it's difficult because after the preseason, the first games, you need some time to adapt also to the official games, also the physical aspect. I think you can see that. We go also a little bit tired during the game, so during the season this will not happen too often. So the beginning of the season is always difficult, but okay, we have now two official games, we won both of them, so we pass to the next round, we are happy about that. Είναι σίγουρα κάτι, δεν είναι σίγουρα κακό το ότι είμαστε η ίδια ομάδα, το ότι έχουμε μια ομοιογένεια, σαφώς και μας βοηθάει αυτό πάρα πολύ, αλλά είναι πάντα δύσκολο στην αρχή της σεζόν. Προέρχεσαι από την προετοιμασία, είναι δύσκολο και σωματικά και πνευματικά να μπει συγκεντρωμένος και να δουλέψεις και να αντιμετωπίσεις τις συνθήκες που θα βρεις. Χρειάζεται σίγουρα χρόνος, χρειάζεται σκληρή δουλειά. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δουλέψουμε, να ενταχθούν και καινούργιοι παίχτες και να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι παιχνίδι με το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μουρκ. Πάμε στο Χάρη Μανουηλίδη, εκεί στο κουαρτέτο των απεσταλμένων μας στην Μπανιαλούκα, μαζί με Γιώργο Ζαέρη, Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Καστάνη. Και ο Χάρης εκεί, όπως έχει πάρει άλλη μια φορά το βάπτισμα του πυρός και μπορεί να μας δώσει κάποια ενσταντανέ, κάποια στιγμιότυπα αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του ΠΑΟΚ στην Μπανιαλούκα. Ήταν περισσότερο η διεκπαιρέωση μιας αγωνιστικής υποχρέωσης, ένα εξαιρετικά μέτριο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έκανε την αποστολή του, την έφερε σε αίσιο πέρας, πήρε αυτό που ήθελε χωρίς να αξίζει κανείς να σταθεί περισσότερο σε αυτό. Χάρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στην Ισοκράτη. Πού είστε ρε φίλε τώρα, πού είστε τώρα. Μόλις
έχουμε περάσει, μόλις έχουμε περάσει τα σύνορα των Σκοπίων. Οπότε από την Σερβία για Σκόπη, οπότε βγαίνουμε κάτι στην επιστροφή. Άρα είστε καλό δρόμο. Ναι, μπράβο, ωραία. Ναι. Μπράβο. Το χάσαμε. Α, έτσι δεν πρόκειται να κάνουμε δουλειά. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά, έτσι έχει θέμα. Εκεί έχουμε θέμα στα Σκόπια, δεν πιάνει καλά το τηλέφωνο, δεν πειράζει. Ήθελα να μας δώσει δύο στιγμιότυπα ο Χάρης Μανουλίδης, ίσως να τον έχουμε λίγο αργότερα. Άρα θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε, ψάχνουμε τον κύριο Ηλιάδη και μπορεί λίγο αργότερα να έχουμε και μια κουβέντα με τον Ολυμπιονίκη μας, τον Θόδωρο, τον Τσελίδη. Επαναλαμβάνω, λίγο αργότερα είχαμε τον Νίκο Ηλιάδη, τον προπονητή του. Οπότε, κυρία Γκουλιώνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορούμε λίγο να έχουμε τον Νίκο Ηλιάδη, να κάνουμε μια προσπάθεια. Και όσο εσείς θα προσπαθείτε, θα πάμε στην έκτακτη είδηση που θα μας δώσει τώρα ο Παναγιώτης Μανής. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα προτείνει στην Κομισιόν για Ευρωπαϊκό Επίτροπο τον Απόστολο Τζιζικώστα. Τι λέει, φίλε. Οπότε, κυρεύει εντός εισαγωγικών η θέση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ναι, και αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για εσωκομματικές εκλογές προκειμένου να βρεθεί ο αντικαταστάτης. Θυμίζω απλώς και μόνο για το τιμή των όπλων ότι η Βούλα Πατουλίδου θα ήταν η πιο ισχυρή υποψηφιότητα, ωστόσο η Βούλα Πατουλίδου προτίμησε να κατέβει υποψήφια σε ευρωεκλογές, οπότε δεν ξέρω αν θα μπορεί να είναι υποψήφια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες υποψηφιότητες, όπως του νυν αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης του Κώστα Γιουτίκα, του αντιπεριφερειάρχη υποδομών του κ. Παριμπίλια και της αντιπεριφερειάρχη των υγείας κ. Δημητριοπούλου. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά το ποιο χαρτοφυλάκιο θα αναλάβει ο Απόστολος Τζιζικώστας, θα αποφασιστεί από την Ευρωπαία, από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν, η οποία θα είναι και αυτή που μετά τις προτάσεις των χωρών θα αποφασίσει ποιος θα πάρει το Παναγιώτη, φυλάκιο. Σε θέλω λίγο αργότερα, θα σε καλέσουμε ξανά, σε απεγκλωβίζω γιατί θέλω κάποιες διευκρινήσεις πάνω στην είδηση που μόλις μας έδωσες. Να πάμε στην Γαλλία να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο Ηλιάδη, τον οποίο τον χάσαμε, αλλά νομίζω ότι είναι μαζί με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη, τον Θόδωρο τον Τσελίδη. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Ηλιάδη. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια, άλλη μια φορά μας κάνατε περήφανους και ζητώ συγγνώμη που σας χάσαμε λίγο άκομψα πριν. Δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ. Είστε μαζί με τον Θοδωρή? Ναι. Θέλετε να μας τον δώσετε λίγο, θα μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο μαζί του? Μπορείτε, απλά ελληνικά δεν μιλάει καλά. Θα κάνετε εσείς, εσείς θα κάνετε τη μετάφραση. Εκείνος θα μιλάει και... Στο λεωφορείο είμαστε. Α, στο λεωφορείο είστε μαζί. Ναι, εντάξει, πείτε. Θα ακούει. Ωραία. Επειδή με ακούει, λοιπόν, θέλω να μας πει λίγο, να μας περιγράψει αν το περίμενε, αν περίμενε αυτό το μετάλλιο και πώς αισθάνεται σήμερα. Είναι πολύ τετριμένη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να μεταφέρει αυτά τα συναισθήματά του. Οκ. Δηλαδή, για να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, μιλήστε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο για να σας ακούμε. Θέλω να το ρωτήσετε και να, το τηλέφωνο να το έχετε κοντά σας στο στόμα σας για να ακούμε τι λέτε. Να το ρωτήσετε, ναι, σε ποιον αφιερώνει το μετάλλιο. Αυτό είναι το ερώτημα. Πείτε του σε ποιον αφιερώνει το μετάλλιο. Καμόλου,
Πάντε. Στη μαμά. Στη μαμά του το αφιερώνει. Ναι. Ωραίο. Γιατί αφιερώνει λοιπόν στη μαμά του. Πατσί μου, θυμάμαι. Μάμα, αυτό είναι διάλογο, δεν είναι αυτό που είναι τώρα από τη μαμά. Όλη τη ζωή μου με βοήθησε, με μάθαινε, με πρόσωσε, βοήθησε, με μάθαινε όλα και το αθλητισμό, γι' αυτό και είναι μάμα σε όλα και γι' αυτό αφαιρέμει τη μάμα. Στη μάμα. Υπάρχει συνταγή επιτυχίας, δηλαδή πώς κατάφερε να ανεβεί επάνω στο βάθρο. Υπάρχει συνταγή γι' αυτό. Να σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Βεβαίως να μας απαντήσετε εσείς. Συντάγες έτσι απλά δεν το δίνουμε. Μυστικό είναι. Πρέπει να έχεις τον Ηλιάδη. Τον Ηλιάδη πρέπει να έχεις προπονητή, τον Ηλιάδη, για να τα καταφέρεις. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά, στοχευμένα, να βάλεις στόχο και να κυνηγάς. Όχι μόνο να βάλεις στόχο και μόνο σου μπορεί να έρθει. Θέλει πολλή δουλειά, πολύ κόπο. Δυστυχώς χάνεις από ζωή κάποιες μέρες που μπορούσες να περνάς χαλαρά, να διασκεδάσεις, αλλά στην τελική φάση όταν παίρνεις ένα μεγάλο μετάλλιο αφαιρένεις τη χώρα σου, η πιο μεγάλη περηφάνεια από αυτό μάλλον δεν υπάρχει και ούτε τέρουνται όλα δυσκολίες και τελική φάση είναι νίκη και χαρά. Εσείς είστε συνηθισμένος, γιατί ο γιος σας ο Ηλίας ήταν μεγάλος πρωταθλητής, κατέκτησε τόσα μετάλλια, κύριε Ηλιάδη. Οπότε χαρά από το γιο, χαρά σήμερα από τον Τσελίδη. Ναι, βέβαια, μεγάλη χαρά. 12 χρόνια χρειάζεται ακόμα να βάλουμε άλλο ένα μετάλλιο. Δεν είναι λίγος χρόνος. Αν και στο αθλητισμό περίπου ένας αθλητής για να πάει η Ολυμπιάδα να βγάλει μετάλλιο, τόσο χρειάζεται περίπου. 8 με 12 χρόνια. 8 με 12 χρόνια θέλει ένας αθλητής να δουλέψει για να πάρει ένα μετάλλιο? Στην Ολυμπιάδα. Στην Ολυμπιάδα θέλει 8 με 12 χρόνια σκληρή δουλειά για να φτάσει να πάρει ένα μετάλλιο? Ναι. Μπράβο. Σας πιστεύω, εσείς είστε ο προπονητής. Εσείς πήρατε με τον γιο, εσείς παίρνετε πάλι τώρα το μετάλλιο. Ναι, ανάμεσα έχει και άλλα παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, Grand Slam, Grand Prix και τα λοιπά. Αλλά ολυμπιακά, κοίταξτε, αυτό λέμε μάξιμο. Μπορεί και να γυρίσουμε 4-5 χρόνια και ένα χρόνο να πάρει, ανάλογα ταλέντο, ανάλογα δουλειά και τα λοιπά. Αλλά γενικό. Μπράβο, μπράβο. Θέλω να μας πει λίγο ο Θόδωρος, αν παραμένει δίπλα σας, αν θέλει να πει κάτι στους Έλληνες. Θέλει να πει κάτι στους Έλληνες. Το πω και κύριε Καμπερίδα. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα παραβλένια, για τα συμπαδρίτες, για να πρεταστάβουμε μια возможность, για το πως помогали все это время и счастлив немножко расплатиться по чем. Ευχαριστώ πολύ όλους οι Ελληνές στην Ελλάδα που μου δόθηκε ευκαιρία Έλληνας εξωτερικού να συμμετέχω με ελληνικά χρώματα και επιτέλους να μπορέσω να προσφέρω κάτι και εγώ. Πολύ ωραία τα λέει. Και τι σημαίνει Ελλάδα γι' αυτό να μας πει? Στο σημαίνει δηλαδή Ελλάδα. Ελλάδα είναι моя историческая родина. Я горжусь тем, что у меня есть для меня Греция – это второй дом. Так, первый дом. Ελλάδα για μένα είναι όλα, είναι πατρίδα μου, άσχετα που είχε μείνει εξωτερικό, έχει γεννήθει στην Ελλάδα, μικρό και την φίλη γονή που πήγαν
όταν ήταν μικρό και ένα χρόνο και κάποιο μήνυμα. Και όταν έγινε άντρα, μεγάλωσε και γύρισε πίσω. Και πάντα θεώρησε ότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα του και χαίρεται που είναι Έλληνας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη μας. Μας κάνατε περήφανους, αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Κύριε Λιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την χαρά και για την βοήθεια. Πολλά θερμά συγχαρητήρια στο Θόδωρο τον Τζελίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε γεροί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης. Δώσε μου λίγο στην ΕΡΤ 2, σε παρακαλώ. Έχουμε δηλώσεις του Μπίλια του Στέργιου, αν το προλάβουμε. Όχι. Τελείωσαν οι δηλώσεις, δεν πειράζει. Ήταν στο Κολύμπι, δεν τα καταφέραμε εδώ. Πάντως, εγώ θα κρατήσω. Δίνει τίτλο. Ένας τζουντόκα, ο οποίος παίρνει το χάλκινο μετάλλιο και δίνει τίτλο λέγοντας ότι αφιερώνω το μετάλλιο στη μαμά μου. Δηλαδή, φανταστείτε, ένας τζουντόκα, ο οποίος είναι σκληρό καρύδι, θέλει μάχη, θέλει δουλειά, εργατικότητα, ένας πολεμιστής, παίρνει το μετάλλιο και λέει, τον ακούστε πριν από λίγο, αφιερώνω το μετάλλιο στη μαμά μου. Ο Χάρης Εμμανουλίδης όμως είναι στην γραμμή. Σε λίγο ο Χρήστος Περδίκης θα μας δώσει περισσότερα για τον Τζελίδη, γιατί και εσείς θα διερωτάσετε καλά, Έλληνας, αλλά δεν μιλάει τα ελληνικά, περισσότερα σε λίγο. Έλα Χάρη μου. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να ανοιχίσουμε την κινητή τηλεφωνία. Πρώτα ο Θεός, πες μας. Λοιπόν, Γιώργο, μιλούσαμε για δύο πράγματα τα οποία έτσι μας είχαν εντύπωση από το περίφημο της αναμέτρησης. Ένα από αυτά αρχικά είχε να κάνει, με τον Γιώργο Λιώτο, ο οποίος πριν από την σέντρα της αναμέτρησης, τις προηγούμενες ημέρες που είχαν προηγηθεί αυτής, είχε ένα δείπνο με τον Ραβάν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο προπονητή, να θέλει έτσι να επιτονώσει λίγο το ηθικό και την ψυχολογία. Και γι' αυτό ήταν και αποτέλεσμα το ότι ο Ισπανός χρησιμοποιήθηκε το δεξιά άκρο της άμυνας ως βασικός παίρνοντα θέση του συμπατριώτη του Ιωάννη Σάφρε. Αυτό ήταν το πρώτο. Ο Ραβάν Λουτσέσκου θέλεσε να το εκφράσει την πίστη του, να του δώσει να καταλάβει ότι και ο ίδιος είναι ένα βασικό κομμάτι της ομάδας και ότι μπορεί να υπολογίσει αυτά. Οπότε έτσι ξεκίνησε το κομμάτι της ευσύγωση του Ισπανού. Ένα δεύτερο το οποίο ξεκίνησε να λέμε ήταν με τον Κωνσταντίνο Κουλεράκη. Ο Χανιώτης, κεντρικός αμυντικός, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και ενώ έφερε και τα αποδυτήρια και πριν επιβεβαιωθεί το λεωφορείο της ομάδας, έτσι εξέφρασε όχι το παραπονό του, με καρτωμένο τρόπο το ότι ο ίδιος θα μπορούσε να έχει σκοράρει στη φάση 15 λεπτό, γιατί έπειτα από την εκτέλεση κόρεν του Τόμας Μουντ. Ο ίδιος λέει ότι χαρακτηριστικά θα μπορούσε να είχε γίνει και striker, γιατί θα ήταν το τρίτο γκολ το οποίο θα είχε πετύχει τη σειρά των αγώνων αυτών τη δεύτερη προκριματικού γύρου. Οπότε ήταν τα δύο παρελειπόμενα στα οποία θα μπορούσαμε να σταθούμε. Ένα τρίτο ήταν και τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν και στους παίκτες της Μπόρας Μπάνια Λούκα, οι οποίοι χαρακτηριστικά έλεγαν ότι ήταν ένα πραγματικά το παιχνίδι της χρονιάς για την ομάδα. Βλέπαμε ότι όπου πηγαίναμε, όπου στεκόμασταν, όπου βρισκόμασταν, από τα καφέ μέχρι τα σούπερ μάρκετ, οι γιαγιάδες, παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι μας σταματούσαν και μας έλεγαν το πόσο σημαντικό είναι για αυτούς το παιχνίδι το οποίο θα ακολουθήσει σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα Χάρη μου, οπότε για να μην έχουμε κίνδυνο τώρα και σε χάσουμε, να σου ευχηθώ καλό δρόμο και στα υπόλοιπα παιδιά να φτάσετε με ασφάλεια πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σε Χρήστο Περδίκη. Έλα Χρήστο, γιατί θα αναρωτηθήκατε καλά. Έχουμε τον Θόδωρο Τσελίδη, ο οποίος παίρνει το χάλκινο μετάλλιο και τον φιλοξενούμε και δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά. Και λες, καλά, μπορεί να παλεύει για την Ελλάδα και να μην μπορεί να μιλήσει ελληνικά. Όμως Έλληνας δεν είναι μόνο αυτός που μιλάει ελληνικά. Πάμε στον Χρήστο να μας πει περισσότερα για το ποιος είναι ο πρώτος Ολυμπιονίκης μας σε αυτήν την Ολυμπιάδα. Και εύχομαι από καρδιάς να ακολουθήσουν κι άλλα μετάλλια. Χρήστο μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Πράγματι, το όνομα της ημέρας είναι ο Θοδωρής Τσελίδης, ο 27χρονος Έλληνας που γεννήθηκε στη Ρωσία όμως, θα το πούμε στη συνέχεια, ο οποίος κατέκτησε το τρίτο κατά τα σειρά μετάλλιο στο ελληνικό τζούντο σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 2004 και τον Ήλια Λιάδη και το 2012 πάλι από τον Ήλια Λιάδη. Ο Θοδωρής Τσελίδης γεννήθηκε το 1996 στη Ρωσία. Ο πατέρας του είναι Έλληνας Πόντιος, ο οποίος διέμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγαν σε μικρή ηλικία.
για την Βόρεια Οσετία, μια περιοχή πάνω από τον Κάφκασο. Mm-hmm. Εκεί πέρα σε ηλικία. Άρα Έλληνας και Θεσσαλονικιός ο μπαμπάς του. Έλληνας και Θεσσαλονικιός, Θεσσαλονικιός Πόντιος. Δεμέτερον ο μπαμπάς. Εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, σε ηλικία 15 ετών άρχισε να ασχολείται με τα πολεμικά αθλήματα και πιο συγκεκριμένα με την ελληνική πάλι. Στη συνέχεια τον κέρδισε το τζούντο και έκτοτε αγωνίζεται σε αυτό το αγώνισμα. Το 2017 μάλιστα συμμετείχε στον τελικό του πρωταθλήματος της Ρωσίας στο τζούντο. Mm-hmm. Το 2018 είναι μια χρονιά ορόσημο για τον αθλητισμό της Ρωσίας, καθώς η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή τους απαγόρευσε λόγω αυτών του περιστατικού με το ντόπινγκ να διαγωνίζονται σε διεθνείς διοργανώσεις. Mm-hmm. Μια συνομιλία έκτοτε με τον προπονητή του, τον υπερπονητή που φιλοξενήσαμε πριν από λίγο, τον Νίκο Ολιάδη, του επέτρεψε και λόγω της καταγωγής και του πατέρα του να αγωνίζεται έκτοτε από το 2018 και μετά με τη φανέλα της ελληνικής ομάδας. Άρα είναι ο μπαμπάς Θεσσαλονικιός, είναι Πόντιος Δεμέτωρον, φεύγει, πάει στην Οσετία, αυτός μεγαλουργεί εκεί. Με την Ρωσία, όμως έρχεται η ποινή στους Ρώσους λόγω του ντόπινγκ να μην συμμετέχουν στις διεθνείς διοργανώσεις. Άρα αυτός βρίσκεται σε ένα δίλημα. Σου λέει: αν μείνω εδώ στην Ρωσία, δεν θα μπορώ να παίξω εκτός συνόρων. Τον βρίσκει ο Νίκος Ηλιάδης, του λέει: εδώ είναι η πατρίδα σου, είναι η Ελλάδα, ο πατέρας σου είναι Έλληνας. Έλα να παίξεις εδώ με τα ελληνικά κρώματα. Και αυτός έρχεται εδώ, σωστά. Σωστά. Να πούμε ότι ο Γιώργος, ο αδερφός του, μεγάλος αδερφός του, γεννήθηκε και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και μετά μετακόμισε. Ο αδερφός του και αυτός εδώ, Θεσσαλονικιός. Ναι, όλη Θεσσαλονίκη είναι βασικά. Ενώ το πραγματικό του όνομα δεν είναι Θοδωρής Τσελίδης. Αλλά. Το ανεβάσαμε στο site του Μετρόπολης. Ένα μεγάλο όνομα, περίεργο. Το οποίο ούτε εγώ μπορώ να το εκφέρω ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχει χόμπι την πίεση και τα βίντεο παιχνίδια. Την πίεση. Την πίεση, ναι. Ο Τζουντόκα έχει την πίεση. Δεν με παραξενεύει, γιατί αυτός ο Τζουντόκα δήλωσε ότι εγώ αφιερώνω στη μαμά μου. Λέει το μετάλλιο στη μαμά μου το δίνω. Ένα Τζουντόκα, λέει στη μαμά μου. Και ο οποίος διαβάζει και πίεση. Διαβάζει και πίεση και έχει και πτυχίο στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Ρωσίας στην Παγκόσμια Διοίκηση. Αποφύτησε το 2019 από αυτό το πανεπιστήμιο και έκτοτε γυμνάζεται στην Ελλάδα. Έτσι. Μπράβο, ρε Χριστάρα. Μας έλυσες όλες τις απορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πεις κάτι άλλο, όχι, νομίζω είσαι εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να πούμε ότι η Εθνική Πόλο με την νίκη που κέρδισε πριν από λίγο επί της Αμερικής προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά στις 8 καλύτερες ομάδες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Περδίκη. Ακούσατε τη μικρή ιστορία, άρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, του Θόδωρου Τσελίδη με τον μπαμπά τον Θεσσαλονικιό. Ο αδερφός του επίσης γεννήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα έβγαλε ανακοίνωση και ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ δίνοντας συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν έχει κάποια αθλητική καταγωγή από τον ΠΑΟΚ ή αν ο ερασιτέχνης έκανε αυτό που όφιλε, να βγάλει μια ανακοίνωση συγχαρητηρίων προς τον Έλληνα Ολυμπιονίκη. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι διαβάζει ποίηση, του αρέσει η πίεση και επίσης ότι αφιέρωσε το μετάλλιο στη μαμά του. Για να μείνω στους Ολυμπιακούς αγώνες, η Ντρισμπιώτη τελικά στον τελικό στα 20 χιλιόμετρα βάδιν κατετάγει 22η, την ακούσατε πριν από λίγο live από το Παρίσι να κάνει δηλώσεις με δάκρυα στα μάτια το μεγαλείο του αθλητισμού. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, πάμε σε διαφημίσεις. Νομίζω είμαστε to the point. Είχαμε τον Ολυμπιονίκη, είχαμε τον προπονητή του, βγάλαμε τίτλο στη συνέντευξη, ακούσαμε live την Τρισβιώτη και τα δάκρυά της on air. Πήγαμε στην Πάνια Λούκα με Γιώργο Καστάνη και Χάρη Μανουλίδη. Σας δώσαμε ρεπορτάζ από τη Σουηδία με το κυνήγι για ένα εισιτήριο των φίλων του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Μάλμε. Διαφημίσεις, μη
να μας μιλήσει. Κώστα μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Όχι, περίμενα να μπω στη θάλασσα. Ναι, οπότε καθυστέρησε. Δεν έβγαζα. Ωραία, θάλασσα, εντάξει, έτσι. Εντάξει. Θα είναι, και ωραία, πιο, θα είναι πιο ζεστή τώρα. Πέρασε λίγο η ώρα, χτυπάει και ο ήλιος. Θα είσαι μια χαρά. Εδώ να πω ότι ο Κώστας έχει έναν σούπερ γιο, ο οποίος θα τον ξεπεράσει σιγά σιγά. Ε. Είναι μεγαλύτερο ταλέντο από τον ίδιο. Ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί τα τελευταία δύο χρόνια κάνει πάρα πολύ καλή πορεία. Βλέπω μια σημαντική εξέλιξη σε αυτά που κάνει. Ναι. Και ευχόμαστε να είμαστε γεροί να δούμε και ένα δεύτερο γιο να αγωνίζεται στα μεγάλα σαλόνια. Κώστα, λες να ξεπεράσει αυτός. Δεν ξέρω, είναι θέμα θέληση του παιδιού. Έχει τα στοιχεία, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τον έχω επάνω στο Βασίλη, το Βασιλάκο, στον Αρσακλή. Το ίδιο λέει και ο Βασίλης. Δεν είναι δηλαδή μόνο δική μου άποψη, αλλά έχει πολλή δουλειά ακόμη. Είναι 13 χρονών και θα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια την εξέλιξη που μπορεί να έχει το παιδί. Ο ΠΑΟΚ σου άρεσε χθες? Να πω την αλήθεια, Γιώργο, ήμουν επιφυλακτικός, αλλά δεν είχα ανησυχία πριν το παιχνίδι. Δηλαδή δεν πίστευα ότι αυτή η ομάδα μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα αποκλεισμού, παρότι στο πρώτο παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν κακοί. Δεν ήμασταν απλά δεν ήμασταν καλοί, ήμασταν κακοί. Εντούτοις περάσαμε εκεί το πρώτο πεντάλεπτο χθες στο παιχνίδι, γιατί θα μπορούσαμε να δεχτούμε γκολ στην αρχή και να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί και μετά νομίζω η ομάδα είχε μια σιγουριά, κατάφερε να κάποια διαστήματα να κυκλοφορήσει την μπάλα σωστά. Βέβαια απέχουμε πάρα πολύ από την περσινή μας πορεία, έτσι, εννοώ ότι είναι στην αρχή η ομάδα, και θα έλεγα και για τη συνέχεια είναι ο μόνος λόγος που έχω έτσι μια μικρή ανησυχία για το παιχνίδι με τη Μάλμε. Ανησυχία που συνίσταται στο τι? Στο ότι πιθανότατα δεν είμαστε 100% αυτή τη στιγμή έτοιμοι και εν πάση περιπτώσει κάποια παιδιά τα οποία θα ενσωματωθούν στην ομάδα ακόμη δεν μπορεί ο προπονητής να τους υπολογίζει και φαίνεται αυτό και με τον Καμαρά που δεν το ξεκινάει, δεν το χρησιμοποιεί από την αρχή, παρότι ήταν από την αρχή της προετοιμασίας. Έτσι, εμπιστεύεται σε ό,τι γνωρίζει από ό,τι φαίνεται ο κύριος Λουτσέσκου και πιστεύω τα παιδιά αυτά που διαβάζουμε ότι ήρθαν και έρχονται στην ομάδα ότι δεν θα είναι εύκολο να ενσωματωθούν στα επόμενα παιχνίδια. Γι' αυτό λέω ότι έχω έτσι μια μικρή ανησυχία για το παιχνίδι με τη Μάρμε. Έχεις δίκιο. Άρα οι περσινοί, ή μάλλον οι παλιοί, θα είναι αυτοί που θα κληθούν εκ νέου να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για τη Σουντάλη και Τσαλόφ να δηλωθούν στην λίστα για τα παιχνίδια στην UEFA. Και επίσης εδώ, Κώστα, υπάρχει μια επαναπροσέγγιση με τον ΜΕΙΤΕ που φαίνεται ότι αρχίζουν πάλι δύο πλευρές ΠΑΟΚ και ΜΕΙΤΕ να πλησιάζουν. Τι λες γι' αυτό, σου δίνει, σε ικανοποιεί? Κοίταξε Γιώργο, θέλω να είμαι ξεκάθαρος όπως είμαι πάντα. Φαίνεται ότι είναι επιθυμία του προπονητή ο ΜΕΙΤΕ να είναι στο ρόστερ της ομάδος, γιατί μετά από τόσο μεγάλη καθυστέρηση στο να βρεθεί η λύση εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι δεν είμαι και πολύ φαν της ιδέας του να ενσωματωθεί ο ΜΕΙΤΕ στην ομάδα. Ναι. Μετά από αυτά που έγιναν, εννοώ την καθυστέρηση και όλα αυτά. Δηλαδή, όχι ότι... και να σε παρακαλάμε ρε φίλε και να γυρίσεις πίσω, δεν σε παρακαλάμε. Αυτό είναι που σε ξενικάνει. Εντάξει, και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ ο οποίος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ενισχυθεί, που θέλει να φτιάξει το βοηθητικό του, που θέλει να φτιάξει το γήπεδό του. Γι' αυτό τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάποιον που τέλος πάντων κάποιος πέρασε, είδε μια ομάδα και προσπαθεί να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Παρόλα αυτά, έτσι για να είμαι ξεκάθαρος όπως είπα, από την ώρα που φαίνεται ότι είναι διακαής πόθος η επιθυμία του προπονητή, μακάρι να καταφέρουν τελικά να τον ενσωματώσουν στην ομάδα και να υπογράψει και να μπορέσει να βοηθήσει για τη συνέχεια. Ναι. Βέβαια και το να ψάξει κάποιον άλλον είναι ένα ρίσκο, Είναι ένα ρίσκο 100%.
Διάβασα κάποια στιγμή τις απαιτήσεις τις οποίες είχε ο Μίσιτς, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά με αυτά που διαβάζουμε λέμε. Ναι. Και από εκεί και μετά λες, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή πάμε να πάρουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που εντάξει, το Μίσιτς τον ξέρουμε, δεν νομίζω όμως ότι τα νούμερα τα οποία θα έπρεπε να ζητήσει είναι αυτά που ζήτησε, αλλά εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτά που διαβάζουμε, λέω. Ναι, πάντα, καλά, ο καθένας κοστολογεί τον εαυτό του όσο θέλει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ακριβώς. Αλλά θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, να το πω αυτό έτσι, γιατί πάντα έτσι το ένιωθα και στο διάστημα που υπηρέτησα και διοικητικά την ομάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος σύλλογος. Δεν είναι μια ομάδα η οποία κάποιος ρισκάρει την παρουσία του στην ομάδα και ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Άρα θέλω να πω, θα έπρεπε να είναι πιο διαλλακτικοί αυτοί που θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Βέβαια, αν θέλουμε να το πάμε και λίγο παρακάτω, οι όποιες καθυστερήσεις στο να κλείσουμε κάποιους παίχτες, μπορεί να έχουν και αυτή την έννοια, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην ομάδα ή που θέλουν να έρθουν ή που επιδιώκουν να έρθουν, δεν γνωρίζουν ακριβώς τα δεδομένα και πιθανότατα να είναι επιφυλακτικοί. Αλλά εμείς που παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια την ομάδα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την παρουσία του κυρίου Σαββίδη, ξέρουμε ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Ωραία, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έρχονται ο Τσαλόφ, 2 η ώρα θα είναι στην Τούμπα, θα είμαστε εκεί με τον Χριστόφορο Μάνδαρη λίγο αργότερα. Τσαλόφ πάει να υπογράψει το συμβόλαιό του στην Τούμπα, επαναλαμβάνω, σε λίγο θα είμαστε εκεί. Και έχει έρθει και ο Τισουντάλη. Πιστεύεις ότι αυτές οι δύο προσθήκες λύνουν το πρόβλημα, Κώστα, μπροστά? Εντάξει, από την ώρα που είναι και οι δύο επιθετικογενείς, δεν ξέρω ακριβώς, δηλαδή... Πρέπει να τους δούμε, βέβαια, έτσι, είναι, πρέπει να τους δούμε, ναι, να προσαρμοστούν. Είναι καθαρό, είναι σεντρεφόρ, είναι ακραίοι, ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι επιθετικογενείς, αυτή τη φράση θέλω να χρησιμοποιήσω. Ναι. Νομίζω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα, γιατί εκτός όλων των άλλων, άσχετο που υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Μπράντον και ο Σαμάτα με τα δεδομένα αυτά που υπάρχει, πιστεύω ο ανταγωνισμός μόνο καλό θα κάνει στην ομάδα και εν πάση περιπτώσει η μόνη μου πάλι θα πω επιφύλαξη είναι να τους δώσω το γήπεδο για να μπορώ να εκφράσω άποψη για το πόσο μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα μας σε αυτή τη δύσκολη φετινή πορεία που ξεκίνησε. Ναι, όπως τα βλέπεις, τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω να πας να κάνεις τη βουτιά, γιατί θα με κυνηγήσει λίγο. Όχι, εντάξει, δεν είναι πώς, όχι, εντάξει. Είσαι αισιόδοξος, πιστεύεις θα τα καταφέρει η ομάδα να πιάσει τους ομίλους? Τι εικόνα, τι σου βγάζει αυτό, αν έχεις κάποιο προαίσθημα με αυτά που βλέπεις? Είναι και λίγο δύσκολο, βέβαια. Ήθελα, όχι για να γκρινιάζουμε, αλλά ήθελα μια πιο γρήγορη ενίσχυση εκεί στο κομμάτι το... επιθετικό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως και πίσω εκεί με την τελικά την υπογραφή του Γκετζόρα, την παραμονή του, ναι, δηλαδή. Ναι. Έδειξε όμως ο προπονητής ότι υπολογίζει στον ΕΚΟΚ, οπότε θα έλεγα ότι πιστεύουμε ότι έχουν λυθεί τα όποια προβληματάκια είχαμε και έχουμε στην ομάδα, γιατί κάθε ομάδα ακόμη για να παίρνει πρωτάθλημα και πρωταθλητριών να έπαιρνε, ναι, προσπαθεί να ενισχυθεί για την επόμενη χρονιά. Πάντως, ό,τι και να γίνει, είμαστε σε τροχιά ομίλων, ναι, είτε αυτή θα είναι το Champions League που ευχόμαστε όλοι, ναι, είτε αυτή θα είναι το Europa, είτε θα είναι ενδεχομένως το Conference. Άρα, δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε, θα περιμένουμε να δούμε την ομάδα και να ευχόμαστε γρήγορα, γιατί θα πω σε αυτό το σημείο ότι και η απουσία του Ζίβκοβιτς ήταν ένα θεματάκι για την ομάδα, το ότι δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί γρήγορα. Το λέω θεματάκι για να μην πω θεματάρα, έτσι, ναι, μην παρεξηγηθώ, αλλά ήταν ένα θεματάκι, ναι, και βλέπουμε ότι τώρα σιγά σιγά που μπαίνει και ο Ζίβκοβιτς, ναι, η ομάδα βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά της. Οπότε, επειδή είναι σύντομα τα δύο παιχνίδια 6 και 13 με τη Μάλμε, ναι, ας ευχηθούμε να μην φανούν αυτές οι μικρές ή μεγάλες ελλείψεις όπως τις περιγράψαμε πριν. Λοιπόν, και πριν μία βουτιά... Γιώργο, ναι, πες το. Δεν ξέρω αν ήθελες κάποια ερώτηση, αλλά πριν πείσω κάτι ήθελα. Παρακαλώ. Ναι, ήθελα να πω ότι στενοχωρέθηκα για το Metro Sport που... σταμάτησε τέλος πάντων την έκδοσή του, mm-hmm, ή όπως
όπως το λέτε, ανέστηλε την έκδοσή του. Mm-hmm. Και ελπίζω η νέα εποχή εκεί με τα ψηφιακά δεδομένα να είναι μια καινούρια ιστορία για τη, γενικότερα για τον όμιλο της Metro Media, Metro Sport. Ναι. Κώστα, εγώ να σε ευχαριστήσω πραγματικά, να σε ευχαριστήσω γιατί το καταλαβαίνεις, αλλά από την άλλη και εσύ είσαι ένας σύγχρονος άνθρωπος και καταλαβαίνεις ότι πάντα πρέπει να συμβαδίζεις με την εποχή, να πιάνεις το πνεύμα των καιρών, να ακολουθείς αυτό που θέλει ο αναγνώστης, ο ακροατής, γιατί εμείς εδώ είμαστε για να υπηρετούμε τους αναγνώστες και πλέον οι αναγνώστες έχουν στραφεί στον ψηφιακό κόσμο και είναι αυτό το πιο σημαντικό. Ακριβώς, από όλα. Άρα η δουλειά μας συνεχίζεται, θα είμαστε σε ένα άλλο πεδίο. Ήταν το χαρτί, τώρα είναι το ψηφιακό κομμάτι. Τίποτα δεν αλλάζει. Ακριβώς γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά, να είναι το ίδιο πετυχημένη, αν όχι περισσότερο πετυχημένη από την παρουσία της εφημερίδας όλα αυτά τα χρόνια στα δεδομένα τα αθλητικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μια βουτιά για μας, Κώστα. Μια βουτιά για μας, σε παρακαλώ πολύ. Μην προκαλούμε και τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά ο Κώστας Ορφανός. Εδώ τώρα είχα Κυριάκο Θωμαίδη στην αρχή. Ακούει και ο Κυριάκος στις βουτιές του Ορφανούς, λέει μακάρι να είμαστε και εμείς καμιά θάλασσα, αλλά ο Κυριάκος είναι στην κόλαση των Αθηνών και έχει ρεπορτάζ για τον άνθρωπο που μίλησε πρώτος με τον Γάλλο, τον Λανουά, τον νέο αρχιδιετή. Καλησπέρα Κυριάκο. Καλησπέρα Γιώργο από την Αθήνα. Όχι από την Αθήνα, από την κόλαση της Αθήνας. Όχι, όχι, αλήθεια είναι ότι από το πρωί φυσάει ένα αεράκι, ναι. Έχει ένα μελτέμι. Mm. Που κάνει πιο υποφερητή την κατάσταση, παρότι η ζέστη σε συνθήκες κέντρου Αθηνών είναι πραγματικά αφόρητη. Να. Αλλά σε κάθε περίπτωση το μελτέμι λίγο βοηθάει. Μάλιστα. Κοίταξε, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε μαζί του, ναι, είναι ένας διαιτητής. Ναι. Είναι ο Βασίλης Φωτιάς, ναι, ο οποίος συμπτωματικά χθες το βράδυ σφύριζε στην Πολωνία αγώνα της προκριματικής φάσης του Champions League. Mm. Και παρατηρητής διαιτησίας αυτού του αγώνα ήταν ο Στεφάν Λανουά. Ναι. Ο νέος Γάλλος αρχιδιαιτής, ο οποίος πήγε μετά στα αποδυτήρια. Ναι. Του είπε του Φωτιά ότι πήγες πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή σου. Mm-hmm. Και θα τα πούμε μαζί στο σεμινάριο διαιτησίας στην Ελλάδα που θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Uh-huh. Του έδωσε ραντεβού δηλαδή. Και βέβαια και ο Λανουά και οι άλλοι δύο, ο Ιταλός και ο Ισπανός, θα εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Δεν θα γίνουν πειράματα τύπου Ντάλλας, Κλάτεμπεργκ, Φρόιτφελτ. Θα είναι μόνιμα αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και θα παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση. Άλλωστε, η πληροφορία που έχω είναι ότι με τη συνδρομή του Θεόδωρου Θεοδωρίδη, του Γενικού Γραμματέα της UEFA, αλλά και την επιμονή του Μάγκη Γκαγκάτση. Mm-hmm. Εδώ και 20 μέρες, uh-huh, αυτή η τριμελής ομάδα, uh-huh, είναι σε ευθεία επαφή με τον Ρομπέρτο Ρωσέτη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διευθυνσίας της UEFA, και ούτε λίγο ούτε πολύ επεξεργάζονται με πλήρη μυστικότητα από ό,τι απεδείχθη, δεν διέλευσαν τα ονόματα, το σχέδιο για την ελληνική διαιτησία και βεβαίως για τους ξένους διαιτητές που θα χρησιμοποιηθούν. Μένει να δούμε αν θα πετύχουν. Πάντως τα ονόματα είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ θέλω, mm-hmm, να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά τα ονόματα. Ναι. Και από τρεις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες. Mm-hmm. Και πρέπει να τους δώσουμε και μία πίστοση χρόνου. Αλλά είναι φανερό πια ότι η UEFA το παίρνει πάνω της. Δηλαδή αυτή έκανε την επιλογή, αυτή παίρνει και την ευθύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένουμε, επέστρεψε. Φτάνει τόση Αθήνα. Σε περιμένουμε, γύρισε. Χαλκιδική εννοώ, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Αυτά τα νεότερα με τον Γάλλο, τον Λανουά, που είναι ο νέος αρχιδιαιτής. Να δούμε τώρα, θέλω να πάμε πίσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να δούμε τι γίνεται εκεί με την συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών. Σας είπα, Εντρισβιώτη, 22η στα 20 χιλιόμετρα. Πάμε στην κυρία Παναγιώτα Χαλκιά να μας πει, Επιτροχάδη, τι έκαναν οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές. Έλα, Παναγιώτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα από την έκτη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται στο Παρίσι. Το πρωί ο Στέφανος Δούσκος έδωσε μια εξαιρετική μάχη και πήρε την πρόκριση στον τελικό του μονού Σκιφ και θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο τον οποίο κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.
Η Αντιγόνη Θεσπιώτη, ωστόσο, δεν τα κατάφερε να βρεθεί στο Βάφρα, καθώς τερμάτισε στην 22η θέση μετά από μια δύσκολη χρονιά που είχε για εκείνη. Και αποχαιρέτησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς μας δήλωσε ότι είναι η τελευταία. Ακούσαμε τις δηλώσεις με δάκρυα, ήταν. Ακριβώς, και με την ελληνική σημαία αναχείρας. Η εθνική ομάδα Πόλο κέρδισε με 13-11 τη ΣΥΠΑ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Ενώ στα ημιτελικά το 50 μέτρων ελεύθερο θα βρεθεί ο Κριστιαν Κολομόεφ και ο Απόστολος Παπαστράτος θα βρεθεί στα ημιτελικά των 200 μέτρων. Πάμε πολύ καλά στην κολύμβηση και στην κοπηλασία. Σούπερ! Σήμερα το βράδυ θα δούμε τον Απόστολο Χρήστου να διεκδικεί ένα μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Τι ώρα είναι αυτό, ξέρεις? Στις 9. 9 το βράδυ καθυλωμένοι, ίσως πανηγυρίσουμε ένα δεύτερο Ολυμπιακό μετάλλιο. Και... ενώ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προσπαθήσει. Ναι, να ξεπεράσει αυτό δύσκολα το εμπόδιο και να βρεθεί στα ημιτελικά. Δύσκολα. Παναγιώτα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν το refresh και όλο το update της ενημέρωσης με Παναγιώτα Χαλκιά για το τι γίνεται με τους Έλληνες αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προχωράμε. Είδα κάτι πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μια προσπάθεια από τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής και θέλω να βοηθάμε τις προσπάθειες να βρει χορηγούς. Και μάλιστα ήταν τόσο όμορφα διατυπωμένο το κείμενο, τόσο δελεαστική η πρόταση, τόσο ελκυστικό όλο το πακέτο που πήρα την πρωτοβουλία να καλέσουμε τον Γιώργο Χατζηνάκο, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης και κοινότητας. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνάκο, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Μπούζο, σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα σήμερα που μας δίνετε. Καλά είμαστε. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο τίτλος «Στρατηγικής ανάπτυξης», μέχρι να το καταλαβαίνω, και κοινότητας λέμε τα. Ναι, είναι διτός ο ρόλος μου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από τη μία έχουμε συγγράψει μια στρατηγική ανάπτυξης με ξεκάθαρη στοχοθέτηση, χρονοδιαγράμματα και παραδοτέα, τα οποία δουλεύουμε εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, πετυχαίνοντας καθημερινά μικρές νίκες για να εξασφαλίσουμε. Ο βασικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα του Γυμναστικού Συλλόγου. Έχουμε και ένα δεύτερο μάκρο πρόθεσμο στόχο που είναι η κατασκευή νέου γηπέδου στους Χορτατζίδες. Και παράλληλα είμαι και υπεύθυνος της λεγόμενης κοινότητας, όπου προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου, τους φίλους και τις φίλες του Ηρακλή, με σκοπό να τους προσεγγίσουμε και να τους φέρουμε εκεί που χτυπάει η καρδιά του Γυμναστικού Συλλόγου. Αυτός είναι ο αθλητικός και πολιτιστικός πολυχώρος Χορτατζίδων και ετοιμάζουμε πάρα πολύ μεγάλες και δημιουργικές δράσεις από το Σεπτέμβριο και για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε εντός λίγων ημερών. Ξέρετε τι, χαίρομαι πραγματικά γιατί βλέπω τον επαγγελματισμό που το προσεγγίζετε και όλα αυτά όχι ως επαγγελματίας, μαρκετίερ ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, αλλά με ανιδιοτέλεια και αγάπη για το σύλλογο. Και αυτό το κάνει ακόμα καλύτερο. Ναι, φυσικά είναι κάτι, όλα τα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε 15 άτομα τα οποία εργαζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τον Ηρακλή μεγαλύτερο όσο είναι. Και ουσιαστικά το κάθε μέλος εφαρμόζει τις γνώσεις του σε σχέση με το αντικείμενο που είναι η στόχη που έχει ορίσει η στρατηγική ανάπτυξη. Εγώ είμαι ανθρωπογεωγράφος με ειδίκευση το κτίσιμο κοινοτήτων και τον αστικό πολιτισμό για παράδειγμα. Εφαρμόζω τις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτω στο σύλλογο. Δηλαδή ακολουθούμε μια επιστημονική προσέγγιση, είτε διαβάζοντας την επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τη διαχείριση αθλητικών σωματείων, είτε μέσω των λεγόμενων καλών πρακτικών, δεν εφευρίσκουμε πάντα τον τροχό. Υπάρχει διαθέσιμη γνώση σε όλο τον πλανήτη. Ευτυχώς με το ίντερνετ αυτή η γνώση είναι διαθέσιμη και εύκολα προσβάσιμη. Εμπνεόμαστε, είμαστε σε συνομιλία και με άλλους συλλόγους, τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού. Δημιουργούμε δίκτυα, δημιουργούμε συνεργασίες, επικοινωνούμε πάνω απ' όλα, χτίζουμε εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους του Ηρακλή και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπου μπορεί και να μην το γνωρίζει αρκετός κόσμος. Ο Ηρακλής είναι ένας οργανισμός αρκετά μεγάλος, με πολλούς εργαζόμενους εφόρους σε 15 τμήματα, σύντομα 16, γιατί μόλις ιδρύσαμε το νέο τμήμα Handball. Πάρα πολλοί προπονητές με εξειδικευμένο προσωπικό, με επιστημονική γνώση. Έχουμε καταφέρει όλο αυτό το διάστημα να τους φέρουμε όλους αυτούς σε ένα τραπέζι, να συνεννοηθούμε, να θέσουμε μαζί χρονοδιαγράμματα και ξεκάθαρες στοχεύσεις, τόσο σε κάθε τμήμα ξεχωριστά, όσο και γενικότερα για το μέλλον του Γυμναστικού Συλλόγου. Είμαστε στην κοινωνία με πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που τις έχουμε φέρει ήδη στους Χορτατζίδες για να δραστηριοποιηθούν. Ομάδες, για παράδειγμα, που ασχολούνται με κοινωνικά ευάλωτες
ομάδες της πόλης. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί θα χάσουμε το στόχο. Γιατί αν δεν σας βάλω τελεία, θα γεμίσουμε όλη την εκπομπή. Ερώτηση λοιπόν, και θα κλείσουμε με αυτό. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Για ποιο λόγο να έρθω χορηγός στον Ηρακλή? Εσείς καλείτε και λέτε, παιδιά, ελάτε, εμείς θέλουμε συνεργάτες χορηγούς. Και εγώ σας ρωτώ, γιατί να έρθω? Και εσείς απαντάτε. Ωραία. Αρχικά, έτσι, δημιουργήσαμε την πλατφόρμα συνεργατών και χορηγών. Είναι ένα νέο καινοτόμο εργαλείο, έτσι, με τον οποίο ζητάμε χορηγούς, αλλά επίσης κάνουμε και ανοιχτό κάλεσμα στους φορείς της πόλης. Με σκοπό έτσι να συμβάλλουν τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής δεν είναι μόνο αθλητικό σωματείο. Έτσι τώρα το βασικότερο κίνητρο είναι ότι ένας χορηγός ή ένας προσηρυκτής μπορεί να συμμετάσχει ενεργά έτσι, στον πιο ιστορικό σύλλογο της πόλης, που έχει σήμερα παραπάνω από 900 μέλη. Έτσι, δηλαδή έτσι μπορούν να συμβάλλουν και, με τρεις άξονες κατά κύριο λόγο, γιατί να γίνεται λοιπόν συνεργάτης του Γυμνατικού Συλλόγου. Αφενός, από τη μία μπορείτε να ενισχύσετε το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των αθλητικών τμήματων, όσο και την υποστήριξη των αθλητών και των αθλητριών μας. Απ' την άλλη, μπορείτε να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητά σας μέσα από τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα προβάλλουμε δηλαδή την εταιρεία σας μέσα σε πάρα πολλές δημιουργικές δράσεις, οι οποίες έρχονται. Και επίσης δημιουργούμε δίκτυα από ανταγωνιστικές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις. Θα γίνουν ειδικές εκδηλώσεις μέσα στην επόμενη χρονιά που έρχεται. Αφήστε το, με πείσατε. Έρχομαι, κύριε Χατζινάκο, έρχομαι, με πείσατε. Με πείσατε, έρχομαι χορηγός. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Μπράβο, γιατί αγαπάτε την ομάδα με φοβερή ανιδιοτέλεια και έναν πρωτόγνωρο επαγγελματισμό και ενθουσιασμό υπηρετεί το σύλλογο. Καλή επιτυχία, ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ήταν πολύ καλή αυτή η προσπάθεια που ξεκινάει ο Γυμναστικός Σύλλογος και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε και ο κ. Μονεμβασιώτης εδώ στην εκπομπή, ότι θέλω, λέει, ζητάω από το Καφτατζόγλιο ένα χώρο 4x8, αν δεν κάνω λάθος, τετραγωνικά, για να στήσω τον Αδριάντα του Βασίλη Χατζηπαναγή. Ο Χρήστος Ζήφκας υπήρξε συμπαίκτης με τον μεγάλο Βάσκια και θέλω να μου πει τι αισθάνθηκε και τι λέει για μια τέτοια πρωτοβουλία Μονεμβασιώτη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους που μας παρακολουθούν. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη κίνηση, ιδιαίτερα για τον Βασίλη, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έδωσε πολλά, πάρα πολλά για τον Ηρακλή, έδωσε χαρές κυρίως και είμαστε τυχεροί, τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω, ότι υπήρξα και συμπαίκτης του. Ζήσαμε φανταστικές στιγμές που αυτές τις στιγμές τώρα τις βλέπουμε μόνο στα βιντεάκια και αναπολούμε και εκείνες τις στιγμές που ζήσαμε μέσα στο γήπεδο. Ναι. Χρήστο, να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί ο Βάσια είναι αποστασιοποιημένος? Γιατί είναι πικραμένος με τον Ηρακλή? Του λέει ο Βασιώτης, έλα να αναλάβεις αθλητικός διευθυντής και λέει, όχι, λέει, ευχαριστώ, δεν θέλω. Αυτά που μου δίνετε σήμερα έπρεπε να μου τα έχετε δώσει, όχι εσείς, ο Ηρακλής να μου τα έχει δώσει πολύ πριν. Αυτό πιστεύω και εγώ. Εντάξει, οποιοδήποτε να ήταν στη θέση του Βασίλη, νομίζω αυτό θα έκανε. Γιατί? Τώρα νομίζω έχει περάσει. Χρήστο? Τώρα θα σας πω. Έχει περάσει ο χρόνος, έχει φτάσει σε μια ηλικία ο Βασίλης και νομίζω, προσωπική μου άποψη, ότι αυτό που ήθελε να το προσφέρει πριν αρκετά χρόνια, αν ήταν στον Ηρακλή, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν μπορεί να το προσφέρει. Δεν μπορεί, λες? Δεν μπορεί από την άποψη της ηλικίας, ότι λόγω ηλικίας και έχουν προχωρήσει και οι γνώσεις, νομίζω, στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Ναι. Άρα, λες, λόγω περιορισμένης γνώσης και λόγω της ηλικίας δεν μπορεί να προσφέρει σήμερα αυτά που τα προσέφερε πριν από χρόνια. Όχι μόνο ο Βασίλης, και ο καθένας μας. Έχεις δίκιο. Μιλάμε για την ηλικία του Βασίλη. Και, πόσο είναι ο Βασίλης σήμερα? Και καλά σήμερα κάνει και πονάει μέσα σε εισαγωγικά, πονάει ο Βασίλης, όταν δεν τον καλέσανε πριν αρκετά χρόνια. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχεις ένα, άλλο στην... καλά να σου κάτι, 69 χρονών ο Βασίλης, δεν είναι και πολύ μεγάλος. Εντάξει, εντάξει. Όταν βλέπουμε όμως ότι μικραίνει το όριο της ηλικίας, έρχονται οι προπονητές νεότεροι, έρχονται οι
και αναλαμβάνουν πόστα νεότερα άτομα στον Ηρακλή. Ας πάρουμε παράδειγμα του Γκιζέλη, το Φώτη. Είναι φίλος μου. Κάποια στιγμή λέει ο Φώτης ή ο Χρήστος ο Ζήπκας, πρέπει να αποχωρήσουν, να δώσουν σε νεότερους. Μάλιστα. Έτσι πρέπει. Και εμείς αναλάβαμε αυτές τις θέσεις που ήμασταν σαν προπονητέ από κάποιους μεγαλύτερους. Μάλιστα. Άρα λες σωστή η απόφαση του Βασίλη να πει όχι, να κάνει τόπο στα νιάτα, και η ηλικία και οι γνώσεις δεν του το επιτρέπουν και είναι προς τιμήν του, που, πραγματικά προς τιμήν του που δεν το δέχεται κιόλας. Κάτι τελευταίο, αισιοδοξείς με Μονεμβασιώτη στην Προεδρία? Ναι, ναι. Εγώ νομίζω, θα το πω έτσι λίγο όμα, είναι η αρχή του τέλος. Η αρχή είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα, ναι. Και το τέλος, αν αποτύχει ο Μονεμβασιώτης, θα είναι το τέλος μας. Μάλιστα. Νομίζω. Λοιπόν, ευχαριστώ Χρήστο, χάρηκα που σ' άκουσα, υγεία να έχεις. Να είμαστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις Ζήφκα θα συζητηθούν, γιατί όταν λες ότι ο Χατζηπαναγής είναι μεγάλο σε ηλικία, ένα, δύο, η γνώση προχωράει, ο Βασίλης έχει τις γνώσεις του πριν, είναι κάτι που κάνει αίσθηση, μπορεί να είναι ειλικρινές, αλλά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Διαφημίσεις. Λοιπόν, προχωράμε, είμαστε εδώ. Ακούσαμε τι γίνεται με τους Έλληνες αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πήραμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πήγαμε στον Αδριάντα του Βασίλη Χατζηπαναγή. Σας δώσαμε το ρεπορτάζ από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Μπάνια Λούκα. Τι γίνεται με τα εισιτήρια του αγώνα με την Μάλμε. Πάμε λίγο πίσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά με μια διαφορετική ματιά. Δύο γυναίκες αθλήτριες πυγμαχίας, ενώ είναι βιολογικά γυναίκες, έχουν χρωματοσώματα ανδρών. Το ερώτημα είναι, μπορούν να διαγωνίζονται στην πυγμαχία κόντρα σε γυναίκες? Εδώ οι απόψεις διήστανται. Αλλά μπορείς να έχεις, για παράδειγμα, χρωματοσώματα ανδρών, να δηλώνεις γυναίκα, να είσαι βιολογικά γυναίκα και να κοντράρεσαι με γυναίκες? Αλλά πριν φτάσεις στην απάντηση στο ερώτημα, πρέπει πρώτα να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό. Και όπως λέγεται, δεν μιλάμε για τρανς, είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ ζητάμε τη βοήθεια της επιστήμης, και όταν μιλάω για επιστήμη, άρα ζητάμε τη βοήθεια του καθηγητή, του κύριου Χρήστου Σαββόπουλου, ο οποίος μας βοηθάει συχνά, πυκνά, και τον ευχαριστώ προκαταβολικά. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Μπούζο, εγώ ευχαριστώ. Διακοπές, δεν θα φύγετε, τι γίνεται? Είμαι σε διακοπές, με το ένα πόδι στη Χαλκιδική, την όμορφη Χαλκιδική, και με το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Με βαριά καρδιά σας μιλάω, πείτε μας. Αρχικά να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλους τους ακροατές μας. Καλό μήνα. Σε εσάς και τους συνεργάτες εκπομπής. Να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο και να καλωσορίσουμε τον Αύγουστο, με την ευχή να είναι ένας μήνας ήρεμος, αυτό που λέμε ο μήνας για τα μπάνια του λαού. Αυτό. Και όχι με απρόσμενα γεγονότα εν μέσω θέρου, και καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό. Με όσα διαδραματίζονται παγκοσμίως και εδώ και κάποιες μέρες και πολύ κοντά στη χώρα μας, θα έλεγα, στη λεκάνη της Μεσογείου. Ναι. Πάμε τώρα σε αυτό που σας ρωτάω. Πάμε στο συγκεκριμένο τώρα θέμα. Τι σημαίνει είμαι γυναίκα βιολογικά, αλλά έχω χρωματοσώματα ανδρών? Τι σημαίνει είμαι άνδρας ή γυναίκα? Χωρίς να κάνω μάθημα και να κουράσω, να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε επακριβώς αυτό το οποίο ρωτάτε. Γιατί ναι, πολλές φορές το έχετε αναφέρει και σε ευχαριστώ, ότι είναι μια από πλευράς μου ειλικρινή και έγκριτη ενημέρωση, έτσι ώστε απλά, με απλά λόγια, να καταλαβαίνει ο κάθε ακροατής τι εννοούμε. Κάθε ανθρώπινος οργανισμός, κάθε κύτταρό μας, κύριε Μπούζο, ναι, και συγκεκριμένα ο πυρήνας του κάθε κύτταρου μας, ναι, έχει 23 ζεύγη χρωματοσωμάτων που είπατε. Ναι. Τα 22 είναι τα αυτοσωματικά. Ένα ναι, όμως ζευγάρι, ένα ζεύγος, ναι, που είναι και το φυλετικό, καθορίζει αν θα είμαστε άνδρες ή γυναίκες, με τη γέννησή μας εννοώ. Ναι. Άρα λοιπόν, στο άρεν φύλο έχει ένα χ και ένα ψ χρωμόσωμα, αυτό ναι, το ζευγάρι, ναι, ενώ στο θύλι φύλο έχει και τα δύο χρωμοσώματα, είναι χ. Μάλιστα. Είναι χ. Μάλιστα. Να διευκρινίσω για να είμαι έτσι ξεκάθαρος, ότι ένα μικρό ποσοστό, αρκετά μικρό ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων mm-hmm, γεννιούνται με διαταραχές στο ζεύγος αυτό. Δηλαδή δεν είναι ούτε χ ψ στον άντρα, ούτε χ στη γυναίκα, αλλά μπορεί να υπάρχουν και τρισομίες και παραλλαγές. Να είναι χ ψ και διάφορα πράγματα, βιολογίες, να μην τα πω επακριβώς. Εδώ όμως, με ευθύνη ιατρική, υπάρχει αυτό που λέμε αληθής
ερμαφροδιτισμός. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει γαμέτες και των δύο φύλων. Mm-hmm. Δεν φταίει αυτός γι' αυτό. Αυτό είναι λάθος ιατρικό της επιστήμης. Mm-hmm. Της, θα έλεγα, διάπλασης στην, mm-hmm. Στο έμβριο. Mm-hmm. Τώρα, από εδώ και πέρα όμως, να πούμε δύο πράγματα για να έρθουμε και στο συγκεκριμένο που αναφέρατε με τις αθλήτριες. Mm-hmm. Εάν γεννηθεί φυσιολογικά, λοιπόν, αυτά όλα, κύριε Μπούσο, mm-hmm. μπορούμε να τα προσδιορίσουμε με μια απλή εξέταση που λέγεται καριότυπος. Την έχετε ακούσει. Mm-hmm. Κάνω τον καριότυπο και χαρτογραφώ να δω, και πολλές φορές το κάνουν και σε αμνιοκέντηση, όταν οι γυναίκες δηλαδή είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν λόγο να αποκλείσουν κάποια σύνδρομα όταν ναι. είναι σε κοίηση, το κάνουν και κάνουμε με αμνιοκέντηση αυτόν τον καριότυπο. Ναι. Το φυσιολογικό καριότυπο που είπα προηγουμένως. Ναι. Αν κάποιος λοιπόν τώρα γεννηθεί φυσιολογικά με χ γυναίκα ή χ ψ άνδρας, ναι. τότε δεν υπάρχει λάθος της επιστήμης. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καμιά ιατρική διαταραχή, το τονίζω αυτό. Ναι. Μπορεί όμως κάποιες συνθήκες κατά την ανατροφή μας, περιβαλλοντικές, εξατομικευμένες, ναι. να δημιουργήσουν αυτό που λέμε την επιθυμία μετάβασης φύλου. Ναι. Δηλαδή κοινώς να έχουμε πρόβλημα, και ενώ είναι προκαθορισμένο ξεκάθαρα αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι κατά τη γέννηση, ναι. αυτές οι περιβαλλοντικές έτσι συνθήκες ναι. δημιουργούν την επιθυμία να αλλάξει φύλο. Ναι. Εδώ όμως αυτά δεν γίνονται αυτόματα. Mm-hmm. Δηλαδή όποιο άτομο λοιπόν έχει αυτή την επιθυμία, ναι. θα πρέπει να προετοιμάσει, θα έλεγα, το σώμα του, ναι. λαμβάνοντας ορμόνες. Uh-huh. Και αν πραγματικά είναι τρανς, θα έλεγα, έτσι, ναι. Γυναίκα, ναι. θα πρέπει να πάρει στρογόνα. Ναι. Ενώ αν είναι τρανς άντρας, θα πάρει τεστοστερόνη. Ναι. Εδώ τώρα έχουν τα προβλήματα. Ναι. Έτσι λοιπόν, για να πούμε για αυτές, αν θα πρέπει να αγωνίζονται ή όχι, ναι. το τονίζω, ναι. εάν πρέπει ή όχι, ναι. θα πρέπει να ξέρουμε επακριβώς ναι. στην κάθε μία εξ αυτών τι συγκεντρώσεις έχουμε από τις ορμόνες. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εννοώ, αν κάποιος λοιπόν είναι άνδρας και θέλει να γίνει γυναίκα, ναι. αν δεν έχει κάνει ορχιεκτομή, θα παράγει πολύ 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 τεστοστερόνη. Ναι. Άρα θα έχει μύες, θα έχει διάπλαση διαφορετική, και δεν είναι στο πλαίσιο του αγωνίζεστε και του αθλητικού ιδεώδους, ειδικά ναι. σε μεγάλες οργανώσεις όπως είναι οι Ολυμπιάδες, να γίνονται αγώνες τέτοιων, έτσι θα έλεγα, τρανς φαινομένων με γυναίκες, όπως στην ναι. περίπτωση αυτή. Αλλοιώνεται ο ανταγωνισμός και το ευαγωνίζεστε. Ναι. Και μάλιστα ωραία. Ξεκάθαρα. Ναι. Φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο και οι Ιταλοί έχουν διαμαρτυρηθεί έντονα, ναι. γιατί έχουν δει σε μια αθλητική διοργάνωση να τους απαγορεύεται η συμμετοχή, και σε άλλη, όπως είναι εμπροκειμένο στο Παρίσι, να τους επιτρέπεται. Ναι. Εδώ θα πω λοιπόν, και αυτή είναι η ουσία, ναι. ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε μια οριζόντια λύση, αλλά πρέπει εξατομικευμένα να ξέρουμε ποια είναι τα επίπεδα των ορμονών στο αίμα. Και βλέπετε, ειδικά όταν υπάρχει σε κάθε φύλο, σε αθλήματα όπως είναι η πυγμαχία, έτσι, η άρση βαρών, που mm. ακόμα και στο ίδιο φύλο υπάρχει διαβάθμιση με τα κιλά. Το βλέπετε, δεν Βεβαίως. Είναι δίκαιο δηλαδή ναι. ένας με 60 κιλά να συναγωνίζεται έναν με 90 κιλά, mm. πόσο δε μάλλον ότι υπάρχουν και τέτοιες αμφισβητήσεις. Mm. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί εδώ είναι και θέματα πολύ ευαίσθητα, έτσι, θα πρέπει να πούμε ότι μια πολιτεία, μια δημοκρατική χώρα, άρα και μια πολιτεία εν προκειμένου, έτσι, θα πρέπει τι να κάνει, να ρυθμίζει με νόμους αυτά τα θέματα, mm-hmm. ακόμα και στις τρανς καταστάσεις, άσχετα αν διαφωνούμε όλοι οι υπόλοιποι ή συμφωνούμε, εφόσον υπάρχουν ξεκάθαροι νόμοι, θα πρέπει και οφείλουμε να τους σεβόμαστε. Μάλιστα. Νομίζω αυτή είναι η πιο αντικειμενική προσέγγιση, και ελπίζω να έχω δώσει και κάποια, έτσι, ξεκάθαρη προσέγγιση σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Νομίζω ένα πολύ πολύ σύνθετο θέμα, το υπεραπουλστεύσατε, το εκλαϊκεύσατε και δώσατε μασημένη τροφή μακροχρόνιας επιστημονικής γνώσης στους ακροατές, κύριε καθηγητά. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι τύψεις που σας έκοψα, διέκοψε και από τις διακοπές. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Με μεγάλη χαρά. Οι διακοπές δεν τελειώνουν ποτέ. Ο μήνας του Αύγουστος, όπως είπαμε, είναι μήνας χαλάρωσης και διακοπών, και ελπίζω να αποδειχθεί και στην πράξη σε κάθε επίπεδο. Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλό μήνα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρυσαβόπουλο. Τι ωραία επιστημονική γνώση είναι αυτή. Προχωράμε. Και από την επιστημονική γνώση του καθηγητή του Χρυσαβόπουλου, πάμε στην ποδοσφαιρική γνώση του Μάνου Χατζάκη. Γιατί πώς αλλάζουμε τα θέματα. Γιατί υπάρχει εδώ στις μεταγραφές του Άρη ένας κοινός παρονομαστής αυτών που έρχονται, που δημιουργεί ένα ερωτηματικό. Ποιος είναι ο παρονομαστής και ποιο το ερωτηματικό? Μαθηματικά, Μάνος Χατζάκης στη γραμμή έχει απάντηση. Έλα, Μάνο μου, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Καλά, δεν με έλκει το πιο μαθηματικό μυαλό. Εντάξει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο παρονομαστής είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Άρης δείχνει διάθεση, αν και έχει αργήσει, να κάνει εντυπωσιακές κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, ένα διαχρονικό ζητούμενο που είναι η μεταπολιτική αξία των αποκτημάτων δεν φαίνεται πως έχει μπει πολύ σοβαρά στο τραπέζι. Γιατί αν δούμε τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Άρης, τις περιορισμένες κινήσεις, και ο Σίστο
και ο Μάγιο είναι 29 και 33 χρονών. Άρα, διερωτάται κάποιος, ο Άρης, ναι, φυσικά, θέλει να δώσει χρήματα ο Θόδωρος Καρυπίδης να ενισχύσει το ρόστερ, κάνει ακριβές κινήσεις, έχει διάθεση να κάνει και ακριβότερες. Αλλά το ερώτημα είναι, από αυτούς, πέρα από το αγωνιστικό, σκοπεύει να πάρει κάτι μελλοντικά? Σε μια ηλικία 27, 29, 32, είναι πολύ δύσκολο. Ο Άρης θα ήθελε, Γιώργο, να βρει έναν Πάλμα ακόμα ή έναν Ζαμόρα ακόμα κάποια στιγμή, εάν ποτέ τον πουλήσει φυσικά τον Ζαμόρα σε καλή τιμή. Αλλά μέχρι στιγμή το σκεπτικό των ανθρώπων του Άρη είναι να πάμε σε δοκιμασμένες λύσεις ακριβές, με καλό βιογραφικό, εν ενεργεία και όχι όπως στο παρελθόν που έφερνε παίκτες ανενεργούς. Αλλά τίθεται ένα θέμα. Θα πάρει ποτέ ο Άρης από αυτούς χρήματα, καλά χρήματα, εκατομμύρια ή θα πληρώνει για να αγοράζει? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, Καλό ερώτημα. Ένα ερώτημα στο οποίο, κοιτάξτε, κατά τα τελευταία χρόνια είχε δοθεί εντύπωση ότι ο Άρης θα κινηθεί σε πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή 20, 21, 22, να τους πάρει, να τους φτιάξει και να τους πουλήσει. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί το σκεπτικό αυτό, δεν έχει γίνει κάποια τέτοια κίνηση πάνω σε αυτή τη λογική με συγκεκριμένες εξαιρέσεις όπως είναι του Πάλμα, όπως ενδεχομένως του Ζαμόρα. Αλλά από εκεί πέρα βλέπουμε μια διάθεση των διοικούντων να πηγαίνουν σε πιο ηλικιακά προχωρημένες περιπτώσεις, όχι ανενεργές, ξαναλέω, πιο προχωρημένες ηλικιακά, και είναι δύσκολο από αυτούς κάποια στιγμή να τους πουλήσεις για να πάρεις. Για να πάρεις και να είσαι πιο βιώσιμος μελλοντικά. Εσύ ψάχνεις τώρα να δεις το μέλλον στις επιλογές που γίνονται. Σωστό. Όταν ο ίδιος ο Καρυπίδης, σου θυμίζω τώρα, θα ακούσουμε τη δήλωση, ο ίδιος ο Καρυπίδης είπε ότι εγώ δεν καλλιεργώ τις ακαδημίες, δεν θέλω ακαδημίες. Δώσ' το λίγο, Κωνσταντίνε. Δεν πιστεύω ότι από τις ακαδημίες μπορεί να κερδίσει η ΠΑΕ να βγάλει παίκτες, και πηγαίνουμε στο να παίρνουμε πιο έτοιμους παίκτες. Το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα έρθει. Εντάξει, το να βγαίνει ένας παίκτης και λέει έβγαλε ο ΠΑΟΚ ένα παίκτη. Δείτε λίγο τι ξόδεψε ο ΠΑΟΚ για να βγάλει αυτόν παίκτη. Για κάντε λίγο την άσκηση, και εγώ κοιτάω ό,τι συμφέρει τον Άρη. Όχι ό,τι συμφέρει την τσέπη μου. Ό,τι συμφέρει τον Άρη. Κάνω το καλύτερο για τον Άρη. Έχω επιλέξει να μην ρίχνω λεφτά στην Ακαδημία, να ρίχνω τα λεφτά στο αγωνιστικό, στην ΠΑΕ. Άρα, Μάνο, μαντιοπονήσεσαι όταν ψάχνεις να βρεις το ίδιο σε αυτό που γίνεται σήμερα, καθώς υπάρχει η ομολογία του ίδιου του Καρυπίδη, ο οποίος λέει, όπως βλέπεις, δεν πιστεύω, λέει, στις ακαδημίες, δεν πιστεύω ότι μπορώ να πάρω από εκεί. Έτσι, επιβεβαιωμένα μαντιοπονώ, Γιώργο, αρκετά χρόνια τώρα, επί ημερών Θόδωρου Καρυπίδη. Παρ' όλα αυτά, το σκεπτικό είναι σκεπτικό. Οι επιλογές είναι επιλογές, και να βλέπει ένας άνθρωπος έξω από το περιβάλλον, το στενό περιβάλλον του Άρη, προοπτική και βιωσιμότητα και μεγαλύτερη οικονομική άνεση και λειτουργία ΠΑΕ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δεν είναι κακό. Ο Θόδωρος Καρυπίδης επιλέγει να ρίχνει λεφτά σε παίκτες που είναι 29, 32, 33, 35. Το έχει κάνει. Του έχουν βγει, δεν του έχουν βγει. Αλλά δεν είναι κακό να βλέπεις και να δίνεις τον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει ακριβώς μέλλον και βιωσιμότητα. Δεδομένα ο Καρυπίδης κοιτάει τη μία χρονιά, τη δεύτερη χρονιά μέχρι εκεί. Δηλαδή είναι γνωστό πως δεν έχει ορίζοντα στο μυαλό του και στο πλάνο του όσον αφορά το μέλλον. Επιλογές είναι αυτές, τις πληρώνει, το παραδέχεται και γενικά θα το παραδέχεται. Αλλά δεν είναι κακό να μιλάμε για κάτι που μπορεί να μεγαλώσει τον Άρη σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό μελλοντικά. Αυτό τουλάχιστον δεν θα μας τα απαγορεύσει κανείς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάνο Χατζάκη. Αυτά με τον Άρη. Προχωράμε. Φοβερό πρωτοσέλιδο σήμερα από την εφημερίδα Δημοκρατία. Το διαβάζω και είναι πραγματικό σοκ. Κροθιά στο στομάχι. Προσέξτε τα κόμματα τι χρέη έχουν. Εσείς δεν μπορείτε να έχετε χρέος στην τράπεζα ούτε μισό ευρώ και να το γράφετε το χρέος σας στο χιόνι. Τα κόμματα φαίνεται ότι μπορούν. Το ΠΑΣΟΚ έχει, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο και το δημοσίευμα, 451 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω πόσα έχει η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι. Φαντάζομαι και αυτοί θα έχουν αντιστοίχως τεράστια ποσά. Και το βλέπει κάποιος και διορτάται, σου λέει, είναι δυνατόν το κόμμα να έχει εκατοντάδες εκατομμύρια γραμμένα στο χιόνι και εγώ να μην μπορώ να κινηθώ καθόλου? Θα δώσω την καλησπέρα όμως στον φίλο μου τον Δημήτρη Ριζούλη, ο οποίος είναι ο διευθυντής της εφημερίδας, να μας πει περισσότερα για το σημερινό πρωτοσέλιδο που είναι πραγματικά γροθιά στο μάχη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Για πες και μας ζητώ συγγνώμη για τον ήχο, αλλά είμαι σε εξωτερικό χώρο και ελπίζω να μας ακούνε καλά οι ακροάτες. Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Μιλάς και δυνατά. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Για πες μας, αν το γνωρίζεις, αν το ΠΑΣΟΚ έχει 451 εκατομμύρια, οι άλλοι πόσα έχουν? Κοίταξε, περιμένουμε τη Νέα Δημοκρατία στον ισολογισμό για το 23 πάλι, ο οποίος ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
θα έπρεπε ήδη να έχει δημοσιοποιηθεί. Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο τυπικά. Ναι. Αλλά όπως καταλαβαίνεις και τα δύο αυτά κόμματα που χρωστάνε πάρα πολλά, ναι, κοντά στο ένα δις μαζί, πω, καθυστερούν και σπέβδουν τώρα, μάλλον δεν σπέβδουν, επιχειρούν, ναι, μέσα στο κατά καλό καιρό που ο κόσμος λείπει, ναι, να δημοσιοποιήσουν όπως είναι υποχρεωμένη βάση νόμου τον ισολογισμό τους, ναι, ελπίζοντας ότι θα περάσει στο τούκου. Ναι. Εμείς επειδή τα παρακολουθούμε χρόνια αυτά και, ναι, κάθε χρόνο κάνουμε θέμα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αυτά τα δύο κόμματα βασικά χρωστάνε τα πολλά λεφτά, οι άλλοι χρωστάνε όλοι πολύ λιγότερο, το παρακολουθούμε κάθε χρόνο και ακόμα και κατά καλό καιρό, ναι, ψάχνουμε την... Και είναι και η υποχρέωσή μας, ναι, ψάχνουμε την ευκαιρία να τα δημοσιοποιήσουμε για να τα μάθει και ο κόσμος, για να ξέρει τι γίνεται. Διότι εγώ έχω ένα στεγαστικό δάνειο, ναι, το οποίο αν δεν το πληρώσω, mm-hmm, γιατί αδυνατό να πληρώσω κάποιες δόσεις, όχι το σύνολό του, ναι, ναι, δηλαδή αν περάσουν κάποιοι μήνες και δεν μπορώ να το πληρώσω, έρχεται η κατάσχεση και μου παίρνουν το σπίτι. 100% στο πιτσιβιτήλι. Και πάνε και χαμένα και τα λεφτά που έχω δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πώς γίνεται 450 εκατομμύρια, μισό δισεκατομμύριο δηλαδή, ναι, να χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και να συνεχίζει να πολιτεύεται φυσιολογικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δηλαδή, ναι, να μην πτωχεύει, ναι, κανένας να μην έχει την ευθύνη, ναι, κανένας να μην πληρώνει και να είναι ένα από τα κόμματα που λένε ότι θέλουν να έρθουν να μας σώσουν. Τι να μας σώσετε, φίλε, έχεις βουλιάξει μόνος σου, θα σώσεις εμάς. Δεν το λέω μόνο για... είναι ενδεικτικό, Δημήτρη. Και πρόσεξε, εδώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Πρώτον, τι κάνει η δικαιοσύνη με όλο αυτό. Πού είναι η δικαιοσύνη να παρέμβει και να πει εδώ, κύριε, τι γίνεται, ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Δεύτερον, δεν υπάρχει ευθύνη των τραπεζιτών. Αυτά είναι δάνεια που δόθηκαν από τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν πήραν τα λεφτά τους πίσω. Ποιος τις πληρώνει τις τράπεζες? Εμείς τις πληρώνουμε με τις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουμε κάνει από την τσέπη μας και από το εστέρημά μας. Εμείς τις ζήσαμε και τις κρατήσαμε όρθιες τις τράπεζες για να πηγαίνουν αυτά τα χρέη. Να μην πληρώνονται. Mm-hmm. Από όπου και αν το πιάσεις αυτό το θέμα, είναι τεράστιο σκάνδαλο. Σκάνδαλο 100%. Και το ίδιο συμβαίνει και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τα χρέη της υπολογίζω ότι θα είναι αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Τι λέρε, φίλε. Θυμίζω ότι και ο Μητσοτάκης όταν ανέλαβε και ο Ανδρουλάκης όταν ανέλαβε, υποσχέθηκαν και οι δύο ότι θα βάλουν σε τάξη τα οικονομικά των κομμάτων τους. Ναι. Προκύπτει λοιπόν τώρα ότι όχι μόνο δεν τα βάλουν σε τάξη, στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον, αλλά, ναι, δεν πληρώνουν ούτε ευρώ, διότι μέσα σε ένα χρόνο το χρέος αυξήθηκε 50 εκατομμύρια. Από τα 400 περίπου πήγε στα 450. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πληρώσανε ούτε μία δόση. Τι λέρε, δεν πληρώνουν, φίλε, τίποτα. Και κανένας δεν ασχολείται. Τι λέρε, φίλε. Τι λέρε, φίλε. Και το θέμα είναι αυτό που λες, Δημήτρη, πώς εξακολουθούν να τους δανείζουν, πώς τους δανείζουν, πώς τα δίνουν, πώς είναι δυνατόν να μην τα παίρνουν πίσω. Πλέον δεν τους δανείζουν, όμως η κρατική επιχορήγηση πηγαίνει στη λειτουργία του κόμματος. Εγώ ρωτάω γιατί. Όχι, στην τράπεζα να πηγαίνει. Η κρατική επιχορήγηση, ακριβώς. Μα εδώ, παιδί μου, σύνταξη παίρνεις και σου κρατάει κομμάτι από τη σύνταξη. Μπράβο. Πρέπει να πτωχεύουν και τα κόμματα, πρέπει να πτωχεύουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Όλοι πρέπει, όταν χρωστάνε, πρέπει να τα πληρώνουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα περιμένουμε και τη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη. Περιμένουμε και τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως και σήμερα. Ναι. Γιατί λίγη προθεσμία. Ναι. Νομίζω έπρεπε μέχρι τέλος του μήνα να είχε δημοσιευτεί. Να έχει ανέβει δηλαδή στην ιστοσελίδα της με βάση στη ειδική κατηγορία που αναρτάται ως ολογισμός κάθε χρονιά. Ναι. Περιμένουμε να το δούμε. Ναι, αλλά ναι, ναι, σας λέω από τώρα ότι θα είναι και αυτό περίπου και στα 500, λίγο παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ. Άρα και οι δύο μαζί δηλαδή, κοντά στο ένα δις. Έχουμε τα δύο πιο χρεοκοπημένα με βάση τα οικονομικά τους δεδομένα κόμματα όλης της Ευρώπης. Τα οποία όμως μας σώζουν. Ναι. Κοιτάνε την ψήφο μας για να μας πούν πώς εμείς θα τακτοποιήσουμε τα οικονομικά του σπιτιού μας. Ενώ δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα δικά τους οικονομικά. Και θυμίζω αυτά τα δάνεια τα πήρανε με έναν χαριστικό και σκανδαλώδη τρόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια, λέγοντας ότι θα τα αποπληρώσουμε από την κρατική επιχορήγηση. Επειδή θα παίρνουμε μεγάλη επιχορήγηση, θα μπορούμε να τα πληρώνουμε. Αποδείχθηκε όμως ότι και την επιχορήγηση δεν έδιναν στα δάνεια, γιατί είχαν τρελά έξοδα σε υπαλλήλους, σε άλλους κολαούζους που έχουν τα κόμματα από κοντά, σε δαπανηρές προεκλογικές εκστρατείες. Ούτε λοιπόν στήρισαν αυτή τη δέσμευση, ούτε την κρατική επιχορήγηση δώσανε, ούτε πληρώνουν τα δάνεια και συνεχίζουν να ζουν με τα κρατικά λεφτά και να συντηρούν και τους κομματικούς τους στρατούς.
Το ΠΑΣΟΚ επίσης υπέστη επιπλέον τη μείωση των ποσοστών, τη δραματική μείωση των ποσοστών του, που είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση της επιχορήγησης. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τι γίνεται. Δημήτρη, τα είπες όλα, φίλες. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σου εύχομαι υγεία. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε το ίδιο. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Ριζούλη. Τι να πεις, τα είπε όλα. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Προχωράμε. Να πάμε στην είδηση που μου βγήκε σήμερα. Μας αφορά υπό μία έννοια. Μας την έδωσε ο Παναγιώτης Μανής, καθώς ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Επίτροπος. Έλληνας, μετά από πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά να μας πει λίγο περισσότερα πράγματα θα θέλα. Παναγιώτη, καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον έχουμε. Μετακινήσου λίγο αν θέλεις. Άρα τον Τζιτζικώστα τον ξεχνάμε από την περιφέρεια. Τελειώσαμε. Ναι. Μα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι διαδικασίες διαδοχής του. Οπότε σήμερα το απόγευμα στις 6 έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, θα κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιλογή του προσώπου του και θα περιμένει να δει ποιο χαρτοφυλάκιο θα πάρει στην Ευρώπη. Όπως είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιλέχθηκε μετά από πολύ επιτυχημένη θητεία, κατά την οποία εκλέχθηκε τρεις φορές. Δύο θητείες έκανε, τελευταία δεν την ολοκληρώνει, με πάνω από 90% ποσοστό, και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Ήταν και αυτό ένα μεγάλο ένα κριτήριο που έπαιξε ρόλο για την επιλογή του προσώπου του Απόστολου Τζιτζικώστα. Περιμένουμε μετά τη συνάντηση των δύο αντρών το βράδυ πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αντικατάσταση του τέως πια Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό πώς θα γίνει, Παναγιώτη? Θα ψηφίσουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ? Από... Σωστά. Η Περιφερειακή Σύμβουλη είχε γίνει παρόμοια διαδικασία, αν θυμάστε καλά, και όταν είχε καταδικαστεί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ναι, τότε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας νεοεκλεγμένος, και χρειάστηκε να αντικατασταθεί. Είχε γίνει ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγμένων Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης του τότε Ψωμιάδη, τώρα θα γίνει του Απόστολου Τζιτζικώστα, με όσους από αυτούς θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα. Να θυμίσω πάντως ότι η Βούλα Παντελούδη, παρότι κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής, ναι, δεν παραιτήθηκε από Περιφερειακή Σύμβουλο, παραμένει, οπότε έχει τη δυνατότητα να βάλει και η ίδια υποψηφιότητα σε αυτές τις εκκομματικές εκλογές. Άρα μπορεί να δούμε πάλι το μεταξύ τους, ναι, για όσους θέσουν υποψηφιότητα, και ο πρώτος αυτός που θα εκλεγεί πρώτος θα είναι ο νέος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Λοιπόν, το πιάσαμε και αυτό το θέμα. Καλό μήνα, είπαμε. Καλό μήνα με επιτυχία. Πάμε ταμείο. Μέτρομπετ, Μιχάλης Βραζιλιάνος. Και τώρα είναι ώρα για Μέτρομπετ με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Έλα, Μισελ, την αγάπη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Πέρασε η πρώτη ομάδα μας, ο ΠΑΟΚ, χθες. Θα περάσουν και οι δύο οι σημερινές, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Θα πάρουμε ένα bet builder με απόδοση κοντά 3,70 από την ΑΕΚ. Διπλό-διπλό ημίχρονο τελικό. Ναι. Over 3,5 και να σκοράρει ο Λιβάη ο Ξανθούλης ο γαλανομάτης. Αυτό πληρώνει 3,70 κοντά. Επίσης, από τον Παναθηναϊκό θα πάρουμε το 1-1 και 1-2 σκορ. Ναι. 7,60 πληρώνει το 1-1, 8,60 πληρώνει το 1-2. Ναι. Αυτά για σήμερα, περισσότερα βέβαια, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια από τις 5 το απόγευμα, Γιώργο, μέχρι αργά το πρωί στις 7.30, πάρα πολλά παιχνίδια, mm-hmm, κυρίως από Conference League και Europa League. Ο κόσμος θα μπει αργότερα στο Μέτρο, μπαιτ στο metrosport.gr και θα τα δει όλα. Με τι βλέπεις, με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό? ΑΕΚ Παναθηναϊκό θα νικήσει, και η ΑΕΚ θα νικήσει κατά πάσα πιθανότητα και Παναθηναϊκός, ναι, αλλά επειδή του αρχεί και η ισοπαλία, πάμε με 1-1 και 1-2 σκόρ. Εκεί μας φτάνει. Είμαστε μια χαρά με πολύ καλές αποδόσεις. Μιχάλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Μέτρομπετ. Ήταν το Μέτρομπετ με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Λοιπόν, και καθώς πλησιάζει 2, πάμε γρήγορα στον φίλο μου και συνάδελφο, τον Χριστόφορο τον Μανδαρή, ο οποίος είναι στην γραμμή και είναι στην. Το Μάνδαρη και είναι στην γραμμή. Γιατί είναι στην Τούμπα, είμαστε και εκεί, ο Τσαλόφ πάει εκεί για να υπογράψει το συμβόλαιό του, για να δούμε να μας πει περισσότερα
ο Χριστόφορος. Κάνει και ζέστη εκεί. Έλα, Χριστόφορε, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στου όλου του ακροατέ του Μετρόπολη 95 και 5. Είμαστε σε αναμονή για την άφηξη του Τσάλοφ για να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο με του Αστρόμαυρου με αιτήσιες απολαβές 1,3 εκατομμύριων ευρώ. Oh. Έχει μαζευτεί και λίγο κόσμο εδώ για να το αποδεχτεί και είμαστε σε αναμονή. Μπράβο. Έχει έρθει ακόμη, ε. Χριστόφορε. Όχι, περιμένουμε. Περιμένουμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλή αναμονή, Χριστόφορε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χριστόφορο Μάνδαρη, τον συνάδελφό μου. Πήγαμε και στην Τούμπα. Προσπαθούμε να είμαστε παντού. Όπου υπάρχει είδηση και εξέλιξη, περιμένουμε τον Τσαλόφ να πάει στην Τούμπα. Έχουν συγκεντρωθεί και κάποιοι εκεί να τον υποδεχθούν και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ετήσιες απολαβές για τον Ρώσο πρώην φόρο της ΤΣΣΚΑ 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, να κλείσουμε και με το γκάλοπ εδώ. Ο ΜΕΤΕ επαναπροσεγγίζει την Τούμπα. Είναι αυτό που λένε κάλιο αργά πάρα ποτέ. Το ερώτημα για εσάς είναι αν συμφωνείτε. Ναι, λέει το 64%. Ένα 36% όμως είναι ξενερωμένο με τη στάση του Γάλλου. Λέει όχι, δεν συμφωνώ. Έπρεπε να έρθει πάρα αυτά μόλις τον ζητούσαμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του γκάλοπ. Λοιπόν, μη φύγετε. Έρχεται η κυρία Μαρίνα Μπίκου με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Αμέσως μετά Κωστής Δραπτόπουλος. Στις 4 ο Βασίλης Βλαχόπουλος, Τάνια Δήμου και θέλω να πιστεύω και από απόσταση ο Κώστας Πετρωτός. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζουπα στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!